Εδώ είμαστε κι εμεί, εδώ είμαστε. 8 και 20. Άμα μα έφαγε πολύ ματσούκι, ρε. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Α, δεν το πέρασε έτσι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάσκετ City. Το μπασκετικό δύο μια μισά ώρα σήμερα. Ε, μέχρι και τι 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Με εξελίξει σήμερα, με ανακοινώσει. Με <laughs> ανακοινώσει έτσι με διαφορετικό τρόπο από, τον, από το συνηθισμένο. Ε, με ρεπορτάζ, με ονόματα που βγαίνουν. Έχουμε αναφερθεί και τι προηγούμενε ημέρε ότι. Η άχαρη περίοδος του Ιουνίου ε, μένει πίσω, με παίχτες που μπορεί να προτάθηκαν, να τσεκαρίστηκαν και όλα αυτά πλέον. Οι ομάδες προχωράνε με ανακοινώσεις, με συμφωνίες ε, και μπαίνουμε στο πιο ουσιαστικό κομμάτι της, ε, της ε, μεταγραφικής περίοδου ε, και βλέπουμε να υπάρχει έτσι δράση, να υπάρχει... Ε, από την, να υπάρχει πλέον να υπάρχουν ανακοινώσει, να υπάρχουν συμφωνίε και όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον, με τον Σταμάτη Μουρελή. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην αγαπημένη μα πόλη δεν έχουμε και πάρα πολλέ αφορμέ, ειδικά πλέον στο μπάσκετ, να, να συζητάμε ο ένα για τον άλλον. Ε, όταν ένα παίρνει ένα παίχτη από τον άλλον, όπω και το κάνουμε, σίγουρα είναι κάτι που συζητιέται. Σίγουρα είναι κάτι που αναφέρεται, σίγουρα είναι κάτι που έχει, που έχει ενδιαφέρον. Ο Άρης σήμερα προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του, της απόκτησης του Lucky Jones, ο οποίος πέρσι έκανε μια καλή χρονιά με τον Μπαουκ. Ο τρόπος με τον οποίο ανακοίνωσε την συμφωνία ο Άρης ήταν διαφορετικός, okay. αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης ανακοίνωσε έναν Αμερικανό που τον ήθελε πολύ, ένα παίχτη που προέρχεται από μια καλή χρονιά πέρσι με τον, με τον Πάο και μάλιστα καλή χρονιά σε ένα καλό επίπεδο γιατί μιλάμε για πρωτάθλημα και Champions League για μεγάλο χρονικό διάστημα και σίγουρα αυτό για τον Άρη είναι μια επιτυχία αν ο Άρης ξέρει το τι μπορεί να του δώσει ο Λάκη Τζόνς είναι μια επιτυχία αν νομίζω δεν μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνει τότε θα φανεί στην πορεία το πόσο επιτυχημένο είναι τώρα η εκμετάλλευση επικοινωνιακά είναι γι' αυτό κάτι το οποίο δεν μας κάνει εντύπωση έτσι, είναι κάτι που θα το έκανε οποιοδήποτε. Το κάνει και ο Άρης. Νομίζω ότι και σε μια αντίστοιχη περίπτωση μπορεί να το κάνει και ο Πάου. Μπορεί και να μην το κάνει δηλαδή. Yeah. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο το, το εκμεταλλεύεται το εκμεταλλεύεσαι και επικοινωνιακά από ένα σημείο και μετά. Ε, ο Πάου συνεχίζει να, να ψάχνει την, την, αγορά. Συνεχίζει να έχει έτσι. Ε, επαφές με διάφορες περιπτώσεις τις οποίες θα τις αναφέρουμε είναι μία που είναι αρκετά ψηλά έχει δυσκολίες μιλάμε για Αμερικανό παίχτη που έτσι προκύπτει μέσα από το από το Summer League του Las Vegas είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στον ΠΑΟΚ, την, την, ψάχνει είναι λίγο ακριβή αυτή την περίοδο γιατί τα πήγε καλά εκεί στο, στο Summer League αλλά σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει πολύ. Στον πάγκο, περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον ΚΟΣ. Ε, αναφερθήκαμε τότε την Τρίτη στην, ε, στη συμφωνία. Ακόμα συμβόλο που γραμμένο δεν υπάρχει. Αλλά, ή τέλο πάντων, δεν έχει σταλεί. Δεν υπάρχει πενησυχία. γι' αυτό. Απλά το αναφέρουμε ότι δεν έχει τελειώσει το καθαρά τυπικό κομμάτι. Οπότε έχουμε αναφερθούμε σε πολλά. Ε, έχουμε αναφερθούμε αναφερθούμε σε πράγματα που, που γίνονται. Παίχτε που φεύγουν. Παίχτε που πηγαίνουν αλλού. Ανακοινώσει γενικότερα. Υπάρχουν πλέον αρκετέ στην, στην και το καθημερινά. Ε, το Λαύρο σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλα Μιλόσεβιτ. Αν είναι καλά ο Μιλόσεβιτ που γνωρίσαμε στην ΑΕΚ, που είδαμε λίγο πέρσι στο Προμηθέα, γιατί ε, αναμεγάλα χρονικά διαστήματα έλειπε λόγω, λόγω τραυματισμών. Ε, είπαμε και την ανακοίνωση του Λάκη Τζόουν. Ο, ο ύφεστο Λίμνο, ο οποίο γενικά, αυτό που αναφέραμε εδώ με το σταμάτο τον προηγούμενο καιρό, ε, ρίχνει χρήμα είναι μια ομάδα που έχει την οικογένεια Μπούμπουρ από πίσω Έχει τη διάθεση όπως το δείχνει να... να βγει στην αγορά και να δώσει χρήματα Λέει ότι έχει δώσει και κάποια πολύ καλά χρήματα στον, στον Ποχορίδη. Θα φανεί κατά πόσο ισχύει γιατί γενικά το Ποχορίδη γράφονται και ακούγονται πάρα πολλά Και θα φανεί τι ισχύει από όλα αυτά ε... Ανακοίνωσε να πω και του Σόν Εύαν τον οποίο το γνωρίσαμε με τον με το Λαύριο προπέρσι πέρσι ήταν στο προμηθέα μέχρι ένα σημείο τη σεζόν. Ένα πειθαρχικό παράδειγμα εκεί με το Releford, τον Ρέλεφορ, τον στην εκτό. Αλλά ένα παίχτη που έχει εμπειρία από Ελλάδα. Έχει καλά στοιχεία στο, στο παιχνίδι του, δυναμικό σέντερ. Ε, γενικά νομίζω ότι η ομάδα τη που θα είναι φέτο στη Λίμνο, γιατί ξέρω είναι η ομάδα τη Λίμνο. Ήταν πριν τρία το στο Κερατσίνη, πέρσι ήταν στη Λάρισα και τώρα είναι στη Λίμνο. Ε, θα, είναι, θα προσπαθήσει και αυτή να ενισχυθεί αρκετά, ώστε να, να διεκδικήσει έτσι, να διεκδικήσει πράγματα. Και βέβαια αυτό που μα έχει αναφέρει εδώ και σταμάτησε έχοντα την εμπειρία παλιότερα και με το μακεδονικό στο Κοζάνι, ότι για να ψήσει ένα παίχτη να πάει στη λίμνη και να περάσει όλη τη σεζόν εκεί, πληρώνει και μια υπεραξία. Δίνει και, και παραπάνω χρήματα και αυτό κάνει ο. είναι να κάνει μάλλον ο, ο Ήφερτ. Με το τίτλο Μανολόπουλο πλέον στο, στο τιμόνι του. είναι μια ομάδα που κι αυτή έρχεται και έχει τουλάχιστον εγώ τη φάση δεν ξέρω για πόσο καιρό γιατί αυτέ οι ομάδε πολλέ φορέ εμφανίζονται για 2, 3, 4, 5 χρόνια και μετά χάνονται. Τώρα που μιλάμε, έχει έναν ισχυρό χρηματοδότη από πίσω ε, και προφανώ θα, θα προσπαθήσει τουλάχιστον την πρώτη ουσιαστικά χρονιά που έχει αναλάβει αυτό ε, και χρήματα να ρίξει και μια καλή ομάδα να, να κάνει. Γενικά, εγώ νομίζω την επόμενη σεζόν. Ε, το ποτάθλημα κάτω από τους δύο θα έχει πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, το ποτάθλημα κάτω από τους δύο και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ο, Προμηθέας θα είναι ο Άρης Ομάδε όπω ο Λίμνο, το Περιστέρι, το Ρέθνο Κολοσσό είναι σταθερά ομάδε που κινούνται ε, μεταγραφικά και έχουν έναν τρόπο λειτουργία. Γενικά, νομίζω ότι την επόμενη σεζόν, αν γίνει νωρί ακόμα έτσι, δεν, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα ρόστερ πουθενά. Ε, μόνο ο Ολυμπιακό και Παναφυναϊκό ψάχνουν ακόμα κάποιε περιπτώσει παιχτών για να κλείσουν τα ρόστερ του. Ε, οι άλλοι είναι ακόμα σε, σε φάση δημιουργία του ρόστερ τη επόμενη σεζόν. Ε, νομίζω ότι θα, θα έχουμε αρκετό. Αρκετό ενδιαφέρον ε, στην, ε, στην ΑΕΝΑ τη επόμενη σεζόν. Ε, Κάπω έτσι έχουν τα πράγματα. Θα αναφερθούμε στην πορεία τη εκπομπή. Θα μείνουμε λίγο παραπάνω στο θέμα του, του Lucky Jones που είναι το θέμα τη ημέρα σήμερα. Ουσιαστικά από τη στιγμή που υπάρχει και ανακοίνωση ε, από πλευρά Άρη. Όπω και αν ήρθε αυτή. Μικρή σημασία έχει. Η ουσία είναι ότι ο, ο Αμερικανό συνεχίζει τον Άρη την, ε, την επόμενη σεζόν. Θα αναφερθούμε στα, στα του Πάοκ. Έχει κινητικότητα μεταγραφική, Μπορεί ο Ιλίας να είναι στην Αθήνα, αλλά επαφές, συζητήσεις, τελικές προτάσεις υπάρχουν. Καθώς και ο Πάοκ ψάχνει την για το ρόστερ του, ψάχνει τη στελέχωση του ρόστερ του. Σίγουρα το να έχει συμφωνήσει με τον Μαργαρίτη αρχικά και στην πορεία με τον Γκος είναι κάτι που το ήθελε πάρα πολύ. Να δούμε λίγο τι ήσυχε από πλευρά πάω για τον Λάκη Τζόουν. Γιατί ε, το θέμα με το ενδιαφέρον του Άρη με την που του κατέθεση είναι γνωστό εδώ και καιρό. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί από πλευρά πάω συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, γιατί εντάξει, είπαμε, όταν ένα φεύγει από τη μία ομάδα και πάει στην άλλη, πάντα υπάρχει, υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, και το παρασκήνιο και οι κουβέντε και όλα αυτά. Αυτά μα δίνουν λίγο έτσι παραπάνω ενδιαφέρον αυτά τα, τα τελευταία χρόνια που Έχουμε καταλάβει όλοι ότι έχει αλλάξει λίγο το, το σκηνικό ε, και τα, τα βλέμματα στρέφονται σε κάποιες τέτοιες, ε, όταν υπάρχουν τέτοιες μεταγραφές, στρέφονται λίγο παραπάνω στο, στο μπάσκετ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, θα τα πούμε στην πορεία περισσότερα, θα δούμε τι γίνεται και στο, και στο NBA, ε, που και εκεί υπάρχει έτσι μεγάλη, μεγάλη κινητικότητα. Ε, γενικά, είναι, είναι η περίοδος που που είναι η πιο ενδιαφέρουσα τώρα. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στο, uh, στη φάση της, του uh, να ξεκινήσει προετοιμασία, φιλικά, να έχουμε εικόνα σιγά σιγά των, των ομάδων. Τώρα υπάρχουν ανακοινώσει, τώρα υπάρχουν συμφωνίε και έτσι προκύπτουν διάφορα έτσι, θέματα ενδιαφέροντα που θα, θα, συζητήσουμε εδώ. Παρέα και με το σταμάτη που λέει το πήγαμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ρετρό φάση με αφορμή κάτι που είδε εδώ σταμάτης με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του το 86 τότε με την Σοβιετική Ένωση. Μα έπεσε λίγο η νοσταλγία για τα, για τα, χρόνια τα παλιά, που ήταν διαφορετική εντελώ η, η, κατάσταση σχέση με τώρα. σήμερα θα πάμε πιο πολύ στα με αφορμή την, ανακοίνωση του Άρη για τον, για τον Lucky Jones. FM και ενώ τα μηνύματά σου το 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και το χρέο ο κινητής τηλεφωνίας τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Φυσικά και μέσα από το Facebook και τα δικά μα και του Σταμάτη και το δικό μου και τη ομάδα μα, τη Basket City. Έτσι, όλο μαζί μία λέξη και το ΣΥ Κάνουμε κουβέντα και από εκεί ε, για, ό,τι, θέλετε, για ό,τι σα απασχολεί και να κάνουμε και λίγο κουβέντα και για αυτό το. Τη μετακίνηση του Λάκη Τζόνσον από τον Πάκο στον Άρη. Λοιπόν, ε, λέω σιγά σιγά να πάμε στο, στο, πρώτο διάλειμμα και επιστρέφοντας να μπούμε περισσότερο στα, στα του ρεπορτάζ, να δούμε τι, τι συμβαίνει με περιπτώσεις παικτών και για τον Άρη και για τον Πάοκ και γενικότερα στο, στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει διάφορε εξελίξει. Ε, πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City πάμε μέχρι και τι 10. Θα μου ρελίσσα που έχουμε σχοβεί πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στο μπασκετικό μα το, το, δικό μα το δίωρο. Ε, σήμερα είπαμε στο, στο προσκήνιο είναι η, η ανακοίνωση μεταγραφής του Άρη του, του Lucky Jones ε, θα τα πούμε το κείμενο το σταμάτη το, το τι έγινε η συγκεκριμένη υπόθεση Άρα, από πλευρά Πάοκ ε, για τον Τζόουν, εδώ και περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρε, η όποια κουβέντα μπορεί να έγινε σταμάτησε. Και λέω η όποια κουβέντα μπορεί να έγινε σταμάτησε γιατί ε, ο Πάοκ σε αυτή τη θέση προχώρησε αρχικά στην, ε, ε, στην ανακοίνωση του Τζαμάλ Τζόουν και στην πορεία του, του Σταύρου Σχίζα. Ε, οπότε στο κομμάτι αυτό σε συγκεκριμένη θέση έκλεισε με άλλες επιλογές ε, όσον αφορά συγκεκριμένα τον Λάκη Τζόουνς ε, νωρίτερα μετά το τέλος της, ε, της σεζόν στη κουβέντα που έγινε ε, για μια πιθανή ανανέωση ε, ο Πάουκ πρότεινε ένα συμβόλαιο προφανώς και υψηλότερο από το, σημερινό, από το, από το περσινό ε, στη λογική ότι ο Τζόουνς έκανε μια καλή χρονιά και ψάχνει ε, το επόμενο καλό του συμβόλαιο ε, ο Αμερικανός δεν είχε απαντήσει πλευρά του έψαχνε και άλλες ε, ε, περιπτώσεις και άλλες έτσι είχε και άλλες προτάσεις σίγουρα φιτουάρι πολύ καιρό επίσης ε, και ψαχνούν και για κάτι άλλο ε, και έτσι πριν περίπου 7 με 10 μέρες αν θυμάμαι καλά ε, ουσιαστικά το όποιο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ υπήρχε που εξ αρχής στον ΠΑΟΚ ήξεραν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει ε, για, για, αυτούς έκλεισαν και με τον Τζαμάλ Jones αρχικά και με τον ε, Σταύρο Σκίζα στη, στην πορεία. Ε, στον Πάο γενικά αυτό το οποίο λένε είναι ότι αρχικά ο Μαργαρίτη και μέσα στην εβδομάδα ο, ο Γκος ήταν οι δύο μεγάλους στους προτεραιότητες ε, και η αλήθεια είναι ότι ναι μεν με τον Λάκη Τζόουνς έγινε μια κουβέντα ε, στο, στο κομμάτι το, το οικονομικό ε, αλλά κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το, το, οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε ζήτημα γι' αυτό και εξ αρχής ουσιαστικά ε, υπήρχαν επαφές για παίχτες θέσης του και μάλιστα έχουν υπάρξει και δύο ανακοινώσει. ο Τζαμάλ Τζόνς και ο, και ο Σταύρος Σχίζας. Παίχτες που παίζουν στην ίδια θέση πάνω κάτω έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι η ανακοίνωση του Σχίζα είναι, σε, αυτός ταιριάζει πιο πολύ στα χαρακτηριστικά με τον, με τον Τζόνς Περίπου τα ίδια, βέβαια. Έλληνας, ο Σιέρα είναι Έλληνα, ο Τζόν είναι Αμερικανό, οπότε όπω καταλαβαίνετε ο Τζόν έχει περισσότερα. Αλλά τα χαρακτηριστικά πάνω-κάτω είναι ίδια. Έτσι. Των, των δύο παικτών. Οπότε από την όλη κουβέντα για τον, για τον Λάκη Τζόν, ο Πάοκ έχει αποσυρθεί εδώ και, και καιρό. Ε, τώρα δεν ξέρω αν ο Τζόν βρήκε περισσότερα χρήματα από την πρόταση του Άρη. Πιθανολογώ ότι από τη στιγμή που ε, απέρριψε ή τέλο πάντων ε, δεν συζήτησε και πολύ σοβαρά την πρόταση του Πάοκ. Ε, θα βρει και μεγαλύτερο κίνητο στην πρόταση του Άρη. Δεν ξέρω αν το οικονομικό αυτό, ε, και έτσι θα είναι ο τρίτο του σταθμό στην Ελλάδα ο Άρης μετά τον προμηθεά Πάτρε που τον έφερε εδώ, με τον επαγγελματή ε, τον Πάοκ πέρσι και τώρα τον, ε, τον Άρη. Ε, απλά εγώ αναφέρομαι στο κομμάτι του, του Πάοκ γιατί έχει αυτό ενδιαφέρον. Έτσι. Ε, και από εδώ με το Σταμάτη είχαμε αναφερθεί στο πώ έχει η κατάσταση. Με την, με την, πρόταση του Άρη. Ε, αναφερόμαστε τώρα και στο πώς είχε η κατάσταση με, το, με, με, την, κινη, με την, κινητικότητα του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κομμάτι για τον, για τον Λάκη Ουσιαστικά εδώ και καιρό είχε αφήσει αυτή την περίπτωση ο, ο ΠΑΟΚ. Ασχολήθηκε, έκανε μια πρόταση, δεν έγινε δεκτή και έτσι ο, ο Τζονς πήρε την απόφαση να, να, συνεχίσει στον Άρη. Η πλευρά του παίκτη έλεγε ότι δεν είχε ποτέ να μείνει στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στην αρχή του καλοκαιριού. Ε, θα πήγαινε για περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν πήρε περισσότερα χρήματα από τον Άρη. Ε, Πάντω ξέρω ότι θα πήγε στο εξωτερικό σίγουρα. Ε, και ότι είναι στον, στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Ο Τζόνσον έκανε μια καλή χρονιά πέρσι. Ε, είχε τα pound τα και τα κάτω του γιατί με τον τρόπο που αγωνίζεται δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα παίκτη σταθερό. Αλλά επειδή έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή τρομερή ενέργεια στο, στο γήπεδο σε άμυνα και επίθεση, που κάποιε φορέ είναι παραπάνω από αυτό που πρέπει σε καταστάσει αγώνων. Ε, και τώρα συνεχίζει στον, στον Άρη, θεωρώντα ότι αυτό είναι το, το, επόμενο βήμα για την, για καριέρα του. Μετά χρόνια που έκανε πέρσι στον, στον Πάοκ. Ξαναλέω ότι από πλευρά Πάοκ με τη συγκεκριμένη υπόθεση ασχολήθηκαν με το τέλο σεζόν. Έγινε κουβέντα. Είχε πέρσι ένα συγκεκριμένο ποσό που έπαιρνε η πρόταση που είχε από τον Πάουκ στα ξεκινήματα τη μεταγραφική περίοδου ήταν με περισσότερα χρήματα από την Πέρση. Ε, αλλά δεν, δεν προχώρησε. Και έτσι εδώ και, και καιρό ο Πάουκ συγκεκριμένη υπόθεση την άφησε, την άφησε, πίσω. Και όχι μόνο την άφησε πίσω, έχει προχωρήσει και σε ε, προσθήκε αντικατάσταση. Στα αντι μου λέει τι γίνεται, ρε φίλε. <σορίζεστε>, Άντε, ρε, τάξι, Λάκι Τζόν πήρε ο άντρε με 9 παρα, παρα 13. τηλέφωνα Έλα ρε, 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 τώρα. Ένα χαμούλη γίνεται σήμερα. Το Βέγκος εδώ πέρα ανακοινώσει ένα άλλο και σύντομα που μπαίνει ρε 9 παρα 10. Σε Ο παρακαλώ. Βέγκος. Ταινία, Ο Βέγκος ταινία, ταινία όχι, δεν είναι με το Βέγκο αυτή. Όχι, δεν είναι το βέγκο, όχι, ναι. όχι, δεν νομίζω. Τι γίνεται. Ναι, τι να γίνει, καλά. Σχετικά. Ε... ε ταράχτηκαν λίγο τα, τα νερά, ναι, ρε τα λιμνάζοντα σήμερα. Εντάξει. Έχουμε λίγο ψωμάκι σήμερα. Με αυτή Έχει η ανακοίνωση λίγο. με το Λάγκε Jones είχε πολλά να πει, να παρουσιάσει, να. Ε, ε, Εξελίξει γενικά κουτσομπολιό, αν θέλει, όπω και να το πει η ανακοίνωση. Καταρχήν, ο Άρης πήρε έναν, το μου ένα καλό παίκτη, καλό, Χρήσιμο συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, Για πολλέ δουλειές με στο κεπέδο Το Λάκη τον Τζόνς Το Τζον, οποίο τον ξέρει ο Αγγέλου Από την θητεία του στην κοινή Για λίγο στον Προμηθέα ε, Ο Άρης ο οποίο Είχε από την αρχή θεωρώ εγώ ένα προβάδισμα Σε θέμα σχέσεων με παίκτη Με προπονητή Εντάξει λίγο στο οικονομικό ήταν λίγο πίσω ε, Ανέβασε λίγο θεωρώ την προσφορά ο Άρης Για να μπορέσει να τον κλείσει Και από εκεί πέρα ε, εντάξει, η αλήθεια είναι και ο Λάκη Τζόουν δεν φάνηκε τουλάχιστον να έχει κάποιε τρομερέ προτάσει. Έτσι, από τη στιγμή βγήκε ο Πάοκ από την ιστορία, από το κάδρο νωρί. Φιλολογικό το ενδιαφέρον τη ΣΑΕΚ. Mm -hmm. ε, εντάξει, το, το περιστέρι μπήκε στο, στο χάρτη κάποια στιγμή κάνοντα μια καλή οικονομικά πρόταση. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η διαφορά δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλη εν τέλει ανάμεσα στι δύο προτάσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, έπαιξε ρόλο ο Αγγέλου σίγουρα στην υπόθεση αυτή. Ε, και πήρε ο Αγγέλο ένα παίκτη που ήθελε στον Άρη. έτσι Εδώ και πάρα πολύ καιρό ουσιαστικά. Mm -hmm. ε, ένα παίκτη, ξαναλέω, χρήσιμο ένα που μπορεί να κάνει πολλέ ζωέ. Δεν είναι το πυροβόλο που ακούγεται στο σχετικό ε, βίντεο ε, παρουσιάσει. Αν τον παίρνει για, για πυροβόλο, σίγουρα δεν είναι. Έτσι, δεν, δεν είναι το πυροβόλο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο και καλό παίκτη, λέω εγώ, ναι. ο, ο Λάκη Τζόνσ. Ε, Τώρα ε, δεν ξέρω ε, τι ρόλο θα έχει στον Άρη. Έτσι, μιλάω με, με αυτά που θα με στον Άρη. Δεν πάλι. είναι το πυροβόλο που βγήκε στο. Να παίξουμε λίγο το. Το κλειψάκι, αν είναι. Ε, 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 ε. λίγο στο, στο, YouTube, στο ε, BC, στο, στο, κανάλι. Λίγα, το, ναι, το, αυτό. Το, το το τελευταίο βίντεο ναι, το, τελευταίο βίντεο είναι. Ποιο έρχεται στον Άρη, βάλτε λίγο να το ακούσει ο κόσμο. Ναι, για όσου το, ε, το, όσο το έχουν ακούσει. Ε. Και στο πώ μου, στο, στο, προφίλ μου στο Facebook, έκανα μια δημοσκόπηση ανάμεσα σε φίλου του Άρη να δω πώ το κρίνουν την όλη, το όλο αυτό βιντεάκι. Ε, μπορώ να πω ότι είναι λίγο παραπάνω αυτή που δεν του άρεσε. Η όλη παρουσίαση. Είναι παραπάνω αυτή που δεν του άρεσε. Τουλάχιστον από τα σχόλια, έτσι. Ε, εγώ νομίζω ε, ότι ο Άρης, ε, το εκμεταλλεύεται επικοινωνιακά και από τη στιγμή που έχει τη συμφωνία. Καλά κάνει και το μεταλλεύει. Ναι, ε, το εκμεταλλεύεται, αλλά το θέμα είναι πώ το εκμεταλλεύεσαι. Ναι. Οκ, okay. εντάξει. Είναι διαφορετικό ο τρόπο. Ε, εγώ, γιατί και εγώ θα καταδέσω την άποψή μου για το βιντεάκι. Έτσι, δεν θα μείνω απλά στα σχόλια των φίλων και να πω άτι ωραίο ή να το περάσω έτσι μπάι mm -hmm. ε, το να παρουσιάσει ένα παίχτη βάζοντας λίγο χιούμορ μέσα έτσι νομίζω ότι είναι το ιδανικό το να παρουσιάσει ένα παίχτη βάζοντας το Βέγκο να μιλάει που ό,τι και να πει ο Βέγκος ο Έλληνας γελάει γιατί είναι ο Βέγκος mm -hmm. έτσι εγώ προσωπικά ότι όπου ακούω το Βέγκο και βλέπω το Βέγκο γελάω mm -hmm. έτσι ε, το να βάλεις μέσα ένα πυροβόλο που δεν είναι δεν αντιστοιχεί στη λογική την αγωνιστική του Lucky Jones και μου πετάς μετά μπαμ το Lucky Jones δεν ξέρω καταρχήν δεν, δεν, ταιριάζει θεωρώ εντάξει το, 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 η Καϊάρης προφανώς το παίζει έτσι επικοινωνιακά γιατί είναι ένας παίκος ο οποίος έκανε τον Μπαουκ έτσι νομίζω ότι ένα μεγάλο ρόλο που το παίζει αυτό το βιντεάκι είναι επειδή είναι από τον Μπάουκ. Αν ήταν δηλαδή από άλλη ομάδα δεν θα έτυχε να τόσο δώρο. Γιατί για άλλου παίκτε δεν έκανε τίποτα ανάλογο. Προσπαθεί να το παίξει έτσι. Προσπαθεί λίγο να αλλάξει το κλίμα γιατί το κλίμα δεν είναι καλό, ειδικά με την υπόθεση Καλατζάκη μετά. Δεν είναι καλό το κλίμα για την ΚΑΕ. Ε, και με την, ε, αν θέλει, αυτή τη μυ μυ μυστικοπάθεια και αυτή τη σιωπή που υπάρχει για πολλά θέματα. Ε, θέλει να αλλάξει τι εντυπώσει, ομολογουμένω βάζοντα μέσα το Βέγκο, τον αγαπητό Δανάση Βέγκο, ε, και βάζοντα μέσα και ένα παίχτη που ήρθε τον Μπάουκ. Για να ε, κερδίσει κάτι όσον αφορά τον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο βέβαια για το Lucky Jones ή όλη το όλο σκηνικό με τα πυροβόλα και με τα σχετικά. Γιατί ο κόσμο θεωρεί θα έρθει ένα παίκτη μπομπέρ, ένα παίκτη που 30-35 πόντου και βλέπει ξαφνικά το Lucky Jones. Ε, εντάξει, προσωπικά δεν μου άρεσε. Mm -hmm. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το εξειζητημένο για να γίνει τόσο τώρα. Σε μια ΚΑΕ που έχει προβλήματα, σε μια ΚΑΕ που, έχει πάρα πολλά θέματα να λύσει. Το να περνάω κάτι τέτοιο επικοινωνιακά για να κερδίσω μπορεί να το κάνει με άλλου τρόπου, πιο έξυπνου. Δηλαδή, θα μου άρεσε με ένα βιντεάκι να έχει μέσα το Lucky Jones να λέει κάτι. Θε να το παρουσιάσει. Mm -hmm. Έτσι, δηλαδή, ήταν στα Αμερικάνικα και όλο. Μπορεί με την τεχνολογία τώρα μπορείς να κάνει κάτι τέτοιο. Mm -hmm. και να... Τώρα, δεν ξέρω. Ε, να σου πω, ναι, Αυτό το θέμα με το Βέγκο δεν μου κόλλησε καλά εμένα. Δηλαδή. Το... Θες να, 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 να αλλάξει την εικόνα, ας πούμε, και δεν ξέρω. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή, ε, δ... δεν το βρήκα χιουμοριστικό, να πούμε, την αλήθεια. Okay. Έτσι, ας. δεν το βρήκα. Τώρα, το σκεφτείχα στην ΚΑΕ ότι με αυτό θα ρεώσουν χιούμορ, θα... Το, να, το, να, το να παίξεις με αυτό το... Θα το... πικάρεις. Ναι, το παίξεις, το να πικάρεις. Έχει και άλλους τρόπους να το κάνεις, το να πικάρεις. Δηλαδή, θες να παρουσιάσεις ένα παίκτη, έτσι, μέσω βίντεο. Όπω πλέον κάνουν πάρα πολλέ ομάδε. Ωραία, μπε και δε τι κάνουν στο εξωτερικό οι ομάδε. Και κάνει κάτι ανάλογο. Που στα περισσότερα βίντεο, άμα δει βίντεο, χρησιμοποιούν τον αθλητή στο να παρουσιάσει την μεταγραφή του, την απόφασή του. Mm -hmm. Δεν δηλαδή, δεν περνάει έτσι, α πούμε. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' καλύτερα καλή τύπωση από την αλήθεια. Πάμε, προς, πάμε Λίγο, πάμε τα φίλε. Το έχουμε, Δώσ το έχουμε. Για να λίγο. Δώ.

Και γράφει εδώ το like Και, το και γράφει εδώ το, 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 το... το... το like <σχερ> <το να σχερ> okay. ξέρεις τι Αυτό θα σου πω, δηλαδή αναλύοντα λίγο παραπάνω στο βίντεο Έτσι Υποτίθεται ότι Του λένε κάτι του Θέλει να περάσει ότι Στον Αριανό θέλει να πει κάτι το οποίο Κάποιοι λέγανε ότι Δεν θα γίνει ποτέ Έτσι ουσιαστικά Και ότι ε, ότι ήταν απίθανο να γίνει γιατί ήταν και στον Πάο και... Δεν είναι, είναι, λίγο τραβημένο, δεν το θεωρεί λίγο τραβημένο. Ε. Λίγο Λες. παραπάνω Όχι, από το. Πω. Ε, εγώ το βλέπω σαν μια ε, επικοινωνιακή ρε παιδί μου, ξέρει να το εκμεταλλευτεί. Ναι, το ναι, οποίο για μένα δεν είναι, δεν είναι, κακό. Αν βάλουμε κάτω τι και σκεφτεί στη φάση που είναι ο Άρης, ότι παίρνει ένα παίχτη που ήταν πέρα στον πάκο, που ο πάκο τελείωσε πολύ καλά τη χρονιά. Πού, 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 πού. Εντάξει, θέλει κι από κάπου να πιαστεί, έτσι, Δηλαδή, ναι, δηλαδή ναι, ναι, θέλει κάτι να, να σου δείξει, ναι, ότι... Σίγουρα, αλλά αυτό. δεν ήταν. Δεν ε, πίσω, ε, με βρίσκει εμένα αντίθετο εντελώ. Να σου ξέρω. κάτι, Δεν ήταν ε, στη μάχη με τον Μπάουκ. Ναι, οκ, okay, δεν ήταν, συμφωνώ. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε ο Παουκ, και του έκανε μια πρόταση ναι, ναι, okay. και αυτό επέλεξε να δει τον ο λόγο. Mm -hmm. Δηλαδή το να το, να το κυνηγήσει, επειδή να κάνει, είναι να το κάνει. Να βάλει τον παίκτη, ξαναλέω, να το προβάλλει μέσω του παίκτη. Δηλαδή, ο ίδιο ο παίκτη να σου λέει κάποια πράγματα και να πορώνει, αν δεν εισαγωγικά, τον κόσμο. Mm -hmm. Γιατί πάει στον Άρη. Ναι. Το να το βάλω με τη λογική ότι ποιο έρχεται δεν πιστεύει. Δηλαδή, έρχεται κάποιο ο οποίο δεν πιστεύει ότι δεν στον Άρη. Όχι, δεν φυλαίει. Δηλαδή, μα από τη στιγμή που γράφει και το όνομα, ξέραμε ότι ο Άρη είναι κοντά με τον Πέρχη και τη μιλάει. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι που έγινε εξωπραγματικό, καταλαβαίνετε. Mm -hmm. Δηλαδή, π.χ., τώρα, π.χ. να σου πω τώρα. Δηλαδή, γιατί, να, να μου φέρεις, με κάποιον παίκτη τη ΣΑΕΚΑ στον Αμερικανό που κάνει και ξέρω εγώ 300.000. Το ας πούμε. Ναι, να σου πω να μου φέρει το Money Ναι, να σου πω ναι. Ποιο είναι, δεν, δε το πιστεύει κανεί. Mm. Δηλαδή και τώρα να, να το, το γράψει θα γελάσω. Mm. Γιατί ο mm. δεν έχει τα λεφτά να το κάνει αυτό, κατάλαβε. Ναι. Mm. Τώρα να, το, να, να, να προωθήσει κάτι το οποίο έτσι όπω το προωθεί φαίνεται σαν να φάνηκε σαν να ενώ δεν είναι έτσι. Τώρα θα μου πει το υπεραναλύουμε το θέμα. Απλά εντάξει. Γενικά, επικοινωνιακά εγώ ξαναπεί ότι για μένα έκανε πολλά λάθη. Το έκανε με το θέμα του Μουρτού, με αυτό το ρεπορτάζ που πέρασε προ τα έξω. Το έκανε για μένα με το θέμα το... με του Αμερικανού που... και του ξένου που έκοψε κάθε συζητήσει. Δηλαδή, πώ μιλούσαμε με τον Ξανασυζητήσα και ε, Ξανασυζητήσαμε, Ξαναξεκινήσαμε. Το έκανε με το θέμα του Κουρτίδη που υπάρχει θέμα Κουρτίδη. Το έκανε με τον το Καλατζάκη που δεν ανακοινώθηκε δεν σχολιάστηκε τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο αυτό το σημερινό. Δηλαδή δεν μπορούσε να το αξιοποιήσει πολύ καλύτερα επικοινωνιακά το, του Lucky Jones. Αγωνιστικά το ξαναλέμε, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ και πάλι για το, το, το πόσο καλό παίκτη είναι. Έτσι και πέρσι που έπαιζε τον πάκο του εδώ με τον Νίκο, με ένα μάριζο ο Lucky Jones. Έκανε πολλέ δουλειέ μέσα στο γήπεδο. Και έχει και καρδιά, yeah, έχει τσαγανό. Yeah. Δεν είναι yeah. απλά ένα Αμερικανό που θα σου βάλει και γεια σα. Το βγάζει αυτό. Yeah. Ρε, Μα γι' αυτό παίζει κιόλα. Ναι, Γιατί είναι το αυτό, αυτό, το πράγμα έχει στο παιχνίδι. Έτσι. Και μάλιστα στο παιχνίδι με τον, με τον Άρη ήταν και εξαιρετικό. Mm -hmm. Αγωνιστικά mm -hmm. του συζητάω ότι είναι καλό παίκτη. Και είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη. Έτσι. Και την πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό θεωρώ αγγέλου. Αυτή την κίνηση τουλάχιστον ότι τον έφερε. Στο παρκέ είναι άλλο θέμα. Στο παρκέ τι θα γίνει. Πώ θα ταιριάξει. Είναι άλλο ναι, θέμα. Okay. Έτσι. Okay. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο όμω δεν μπορεί να το δει τώρα γιατί δεν ξέρει. Αλλά. Δεν ξέρω, εμένα με άφησε λίγο μια περίεργη εντύπωση, να πω την αλήθεια. το σχολιάζουμε γιατί είναι κάτι το οποίο ξανά βέγκο, δεν ξέρω να είχαμε σε ανακοίνωση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τώρα βέγκο, να βλέπουμε αβέρτα. Εντάξει. Εντάξει, το σχολιάζουμε γιατί και το επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι που δεν πρέπει να μένει έτσι να περνάει. Γιατί δημιουργείται πώ δημιουργεί οτιδήποτε. Έτσι, τα λέγαμε και πιλάσκαρη εποχή ότι επικοινωνιακά ο Άρης ήταν σε τραγική κατάσταση Και όχι μόνο αυτό Μπέρδευε και τον κόσμο Η όλη ιστορία τότε Έτσι από τις φωτογραφίες τότε με τους επενδυτές Με τα βαγόνια με τις λίρες Και σχετικά Και απλά αυτό μπαίνει σε αυτή τη λογική Έτσι αγωνιστικά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική προσθήκη για τον Άρη Ένας παίξης που μπορεί να κάνει πάρα πολλέ βίες Τώρα επικοινωνιακά Εντάξει Ας Όποιο είναι, είναι υπεύθυνο το... για αυτά, να, να πω την άποψή μου και μια πρόταση. Ας κλικάρει λίγο YouTube Και ας μην να παρουσιάζουν άλλους παίκτες άλλες ομάδες Δεν μιλάω να πάει σε λογική NBA Εντάξει και το αφήνω Αλλά ρε φίλε πάνε σε ευρωπαϊκές ομάδες Έχει πολλές Εντάξει Η Ρώμα ας πούμε είχα διαβάσει το ποδόσφαιρο Έκανε photoshop στο Instagram για να παρουσιάσει Και φαίνονταν η φανέλα την άλλη ομάδα Λε. Τραγωδία τους κράξαν Έτσι Δεν μπορεί να αφήνει. Αλλά Δείχνει ότι ε, υπάρχει μια διάθεση να παίξει, αλλά... Εντάξει, δεν είναι, ξαναλέω, μην το κάνουμε για να δημιουργούμε εντυπώσει. Δεν θέλω να γίνονται αυτά για να δημιουργήσουμε. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Να πανηγυρίζω. Ξαναλέω, είναι μια καλή μεταγραφή. Είναι μια καλή μεταγραφή, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι κοινωνικά. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί επειδή έκανα αυτό το post στο Facebook, στο λογαριασμό μου και ζήτησα από τον κόσμο να μου πει την άποψή του. Όχι για να τραβήξω κλίμα. Την άποψή μου την είχα ήδη εγώ όταν το άκουσα. Απλά για να δω το κλίμα του, τη εντυπώση του κόσμου. Άλλοι λένε ότι είναι καλό, του άρεσε. Άλλοι λένε ότι είναι τραγικό. Έτσι. Ότι πρέπει να κατεβεί. Η ουσία είναι ότι γίνεται κουβέντα. Ναι, αυτό το πέτυχε το, Ήδες. το, το κλειψάκι. Γίνεται κουβέντα. Έτσι, αυτό γίνεται κουβέντα. Γίνεται κουβέντα. Η αυτό έγινε. σε ένα βαθμό έγινε, επιτεύχθη. Το ότι ασχολούνται όλοι με αυτό το κλειψάκι, με πράγμα. το βέγκο, με τα πυροβόλα και με αυτά. Άρα πέτυχε. Τελείωσε. Τώρα ο καθένα λέει το δικό Ένα σκοπό το πέτυχε. Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του Λάκη Τζόνς. Η ουσία είναι ότι άρεσε ε, πριν ένα καλό παίχτη. καλό παίχτη, ναι. Έτσι, απλά κάναμε λίγο και ανάλυση, αν θέλετε, το επικοινωνιακό κομμάτι. Mm -hmm. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα και να μιλήσουμε μετά λίγο για αυτό το θέμα και του Ποχωρίδη που φαίνεται ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. <συσκλή> ε, ο Ποχωρίδης, είναι κυκλοφορεί στην αγορά, τον θέλει όλη η Ελλάδα. Καλά, λογικό, έχει ναι, προταθεί σε ναι, όλου. Ναι, 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 σε όσου ναι, ναι. τέλο πάντων μπορούν πιστεύω να, ναι, 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 να προταθούν. Έτσι ναι, ναι, ε, ναι. συζητάμε τώρα. Εντάξει. εντάξει, απλά λέμε τώρα για ένα θέμα. Γιατί γράφτηκε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και, και από τον Μπάουκ. Από τον Μπάουκ λένε ότι δεν, δεν υπάρχει τέτοιο ναι. θέμα. Ναι. Έτσι, δεν, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Ναι, ναι, δηλώνουν άγνοια. Έτσι δηλώνουν άγνοια από το, αυτό το θέμα, θέμα. τη προσέγγιση του Μποχωρίδη. Ο Μποχωρίδη φαίνεται ότι έχει μια πολύ καλή πρόταση από τον Ήφε στο Λίμνο. Οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή πρόταση που έχει ο Λευτέζο Μποχωρίδη. Τώρα. Να, να επιλέξει να, να πάει, πάει εκεί. πολύ μεγάλο να πάει εκεί. Ναι, να, να, να πάει ό, εκεί να το για τα λεφτά, έτσι, έτσι. ναι. Εντάξει, ό,τι φάσκει να είναι λίγο μόνο που θα είναι, είναι μια νεοφότηση της ομάδα ουσιαστικά Εντάξει. Εντάξει. Και ξέρεις ότι... Θα μου κάνει Εντάξει. εντύπωση να είναι, ναι. είναι, πολύ περίεργο. Να, δεν βλέπω δηλαδή να πηγαίνει και δεν νομίζω να, να αφήσει τον Άρη που θα πάρει 7 ευρώ για να πάει στον Ήφε στο Λίμνο που θα πάρει 10 ή 12. Είναι καλύτερη η πρόσφορα από ό,τι λένε. Του ύφεστου είναι πολύ καλή και είναι λογικό να δώσει παραπάνω λεφτά για να τον προσελκύσει. Έτσι. Mm -hmm. Είπαμε ξανά ότι αυτό που έκανε ο Μακεδονικό πριν χρόνια στην Κουζάνη. Θα, yeah, πρέπει, να να... Πριν αυτά, θα ναι. πρέπει να κάνει τώρα ύφεστου mm -hmm. στη Λίμνο. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική. Έτσι. Mm -hmm. Η πρέπει του μπορεί, βέβαια, για μένα είναι δύσκολη στον Άρη. Ξαναλέω. Και όσο περνάει καιρό, βλέπουμε ότι η τακτική που ακολουθεί και ο μάνατζερ του συγκεκριμένου που το έχει κάνει σε πάρα πολλού παίχτε το να περιμένει να περιμένει προτάσεις μετά από εξωτερικό έχουν πιστεύω και στο πίσω μέρος του μυαλό του τον Ολυμπιακό με μπλάτ θα, το, θα περιμένει πολύ ο Άρης τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βγει σε καλό στον Άρη να περιμένει γιατί σε μια αρνητική απάντηση του Ποχορίδη έχει πρώτο μεγάλο Άρης σε συγκεκριμένη θέση ναι. και δεν έχει και Έλληνε. Η, η, ελληνική αγορά πολλοί έχουν κλεισίδι Έλληνε παίχτε. Έτσι ναι. Για να για να καβατζωθούν γιατί σου λέει πάμε τώρα σε μια ομάδα που μας τα δίνει και είναι καλοπληρωτής παρά να περιμένουμε και να μην πάρουμε τίποτα έτσι, τι να βγει μετά στη λογική του ξένου και πάλι είναι δύσκολο να βρεις γιατί και το ξένο το και η ξένη η λίστα είναι συγκεκριμένη για να πάρεις παίχτη λέμε τώρα έτσι να μην προχωρήσεις τον Ποχωρίδη και να πάρεις παίχτη στη λογική του ποχορίδη την αγωνιστική λογική, Αμερικανό δεν μου έρχεται μέσα στο μυαλό κάποιο που να μπορεί να κάνει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Δεν μου έρχεται να πω την αλήθεια. Ε, είναι ένα θέμα του Μπογορέτη το οποίο πρέπει να το εξολογεί σωστά και να δει αν, αν θα πρέπει να περιμένει όταν γύρω του κλείνουν άλλοι παίκταση. είναι θέμα. Αλλά αυτό απλά το αναφέραμε γιατί γράφτηκε τώρα για τον Μπάουκ ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι από τον Μπάουκ ξανά είπε και ο Νίκο στην άποψη ότι δεν υφίσταται ε, θέμα. Εντάξει και εγώ νομίζω να σου πω κάτι οικονομικά πάνω κάτω, αν, αν λέω τώρα, μπει στη λογική ότι ο Πάουκ θέλει τον Ποχορίδη, οικονομικά δεν μπορεί να δώσει και πάρα πολλά χρήματα και ο Πάουκ είναι σφιχτό. Ε, ναι, δεν δηλαδή, θα... Εντάξει. Ναι. Ε, όχι, δεν νομίζω κι εγώ, δεν νομίζω πραγματικά κι εγώ να υπάρχει κάποιο θέμα. Ε, θεωρώ ότι ο Ποχορήτη κοιτάει άρι, αλλά νομίζω ότι και μέσω του μάνατζερ του κοιτάει κι άλλο. Mm. Έτσι. Mm. Το ξέρουμε, όσοι αγώ, ασχολούμαστε στη, με το ρεπορτάζ χρόνια, ξέρουμε πώ κινείται κάθε μάνατζερ στη διάρκεια των μεταγραφικών κινήσεων. Ξέρουμε τι θέλει να κυνηγήσει πρώτα κάθε μάνατζερ. Ε, ο συγκεκριμένο, γι' αυτό βέβαια είναι καλό, θέλει να κυνηγήσει ένα καλό συμβόλαιο για τον πελάτη του και για τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Γιατί από αυτά ζουν και τα ποσοστά παίρνουν τα συμβόλαια. Θέλει να κυνηγήσει ένα συμβόλαιο του Μποχορίδη στι 150-180-200.000 ευρώ. Λογικό από τα. Ξεκοπέ, 70 από το δυνάρι. Ναι, ναι, λέω. Λέω, κοίτα να σου πω κάτι. Κάποιε ομάδε που θα μείνουν ίσω χωρί παίχτε δεν θα βρούνε. Μπορεί να δώσουν ένα νούμερο 150.000, ξέρω εγώ. Ειδικά από Ισπανία, μεριά, ή από Τουρκία, τίποτα. Που έχουν μείνει, έτσι. Ή ναι. ε, τραυματισμό. Το θέμα είναι μπορεί να περιμένει πρώτον να αποχωρήσει τόσο πολύ και δεύτερον να mm -hmm. Γιατί τελειώνει ο μήνα. Τελειώνει ο μήνα. Μείναν άλλε 10 μέρε. Αύγουστο mm -hmm. μετά Λοιπόν, πάμε στο, πάμε στο, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη, δεύτερη ώρα. Ό,τι άλλο υπάρχει και με Μποχορίδη και με τον Πάοκ που έχει ένα παίχτη αρκετά ψηλά στη λίστα του και το παλεύει για τον, για τον, Άσο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα Basket City. Πάμε μέχρι και τι 10 εδώ μαζί με, με Σταμάτη Μουρελή. Αναφερθήκαμε στην, στη μεταγραφή του, του, Lucky Jones και γενικά έτσι στον όλο, στην όλη κουβέντα που υπάρχει γύρω από αυτήν την ανακοίνωση του, του Άρη. Uh, πηγαίνοντας στα, στα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνεται, κινείται, κάνει προτάσεις ε, εν ώψη της επόμενης σεζόν, ε, από τη στιγμή που φαίνεται να έχει τελειώσει το θέμα του ΚΟΣ και λέω φαίνεται γιατί δεν έχουμε ακόμα υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν έχει πάρει ανακοίνωση, αλλά οι δύο έχουν συμφωνήσει, θα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληση να αλλάξει κάτι, απλά λέμε ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση ακόμα. Ε, η επόμενη κίνηση που ψάχνει να κάνει ο και έχει να κάνει με Αμερικανό Playmaker ε, Ψάχνει ένα παίχτη εκεί στον Άσο Αμερικανό που να έχει βασικό ρόλο Δηλαδή που σημαίνει να είναι και εκτελεστής και οργανωτής ε, Και στο πλαίσιο αυτό εδώ και, και λίγο καιρό και πριν το Summer League του NBA Έβαλε πολύ ψηλά μια περίπτωση που έχει ενδιαφέρον Και αναφέρομαι σε αυτή του, του Phil Green ο Φιλ Γκριν ήταν πέρσι στην ίδια ομάδα με τον Τζαμαλ Τζόνζ στη Βερόνα, στην Α2 Ιταλία. Έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με 18 πόντου μέσω όρο και 3 assist ανα παιχνίδι σε, σε 30 μάτς. Ε, Προφανώ και κάνοντα αυτή τη χρονιά, μπήκε στο, στη λίστα έτσι, προτάθηκε και σε αρκετέ ε, ιταλικέ ομάδε στην, στην πρώτη κατηγορία, στη Λέγκα Μπάσκετ. Σημερινό δημοσίευμα στην, στην Ιταλία αναφέρει ότι η Μπρίντιζη τον έχει. Στα ραντάρ που ψάχνει και αυτή η Playmaker. Το θέμα με το συγκεκριμένο είναι ότι ε, ο παίχτης βρέθηκε στο δρόμο του Πάοκ πριν το Summer League. Ε, υπήρχε εικόνα για αυτόν και υπήρχε πολύ καλή άποψη ε, για τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Αλλά η παρουσία του Summer League ε, δεν βολεύει τα θέλω του Πάοκ. Και λέω δεν βολεύει γιατί. Uh, ο Phil Green ήταν στην, uh, στο Las Vegas με τη φανέλα των Mavericks οι οποίοι έδωσαν 5 παιχνίδια εκεί στα δύο πρώτα ουσιαστικά δεν έπαιξε στο, στο πρώτο έπαιξε 2 λεπτά στο δεύτερο δεν έπαιξε καθόλου uh, στο τρίτο όμως uh, έπαιξε με εναντίον των, uh, Warriors και έκανε και πολύ καλό παιχνίδι 16 πόντους με 4-8 τρίποτα, 2 rebound και 1 assist uh, στο επόμενο έπαιξε με τους uh... κάτσε λίγο να τον αντίπαλο αν θυμάμαι καλά με τους Bulls ήταν που είχε 10 πόντους. Uh, και ουσιαστικά, αμέσω με το που κάνει ένα καλό παιχνίδι στο, στο, Summer League, εννοείται ότι το σου ανεβαίνει. Έτσι. Είναι. Το ξέρουμε αυτό. Uh, κάτι τέτοιο έγινε με τον, uh, με τον Green. Που τώρα που μιλάμε, uh, δηλαδή uh, αμέσω μετά το τέλο του, του Summer League, uh, η περίπτωσή του είναι αρκετά ψηλά οικονομικά για τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, τώρα που μιλάμε. Uh, αυτό όμως αλλάζει. Αν δεν βρει αυτό που θέλει, γιατί γενικότερα οι Αμερικανοί το έχουμε πει και το έχουμε αναφέρει χιλιάδε φορέ ότι πάντα στο πίσω μέρο του μυαλό του έχουν ότι μπορούν να είναι στο NBA, ότι μπορούν να παίξουν κάποια στιγμή να πάρουν συμβόλαιο. Και προφανώ ο Γκριν με την παρουσία του τώρα εκεί ψάχνει ένα, ένα καλό συμβόλαιο με αρκετά καλά χρήματα. Έτσι. Και θέλει να εκμεταλλευτεί και την παρουσία του στο, στο Summer League. Γενικά τα στοιχεία του αρέσουν πολύ. αρέσουν πολύ στον, στον Λίγο Παθεόδόρου. Ξαναλέω ότι δεν είναι περίπτωση που ε, την είδε στο Summer League. Την είχε τσεκάρει πιο πριν. Ε, ήταν και στο, και στο Summer League. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια εκεί και έτσι έχει ανέβει τώρα αρκετά το κασέτ σε σχέση με αυτά που μπορεί να, να δώσει ο Πάοκ. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι κάτι τελειωμένο. έτσι ε, Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να, να γίνει. Ε, αν δεν βρει τα χρήματα που θέλει τώρα, όπω συνηθίζει σε αυτέ τι περιπτώσει, θα πέσει. Ε, και στον Πάοκ έχουν κάνει, έχουν κάνει επαφή με την, με την πλευρά του και, και περιμένουν. Ε, είναι περίπτωση χειροπιαστεί η συγκεκριμένη έτσι. Δεν είναι προτάθηκε, είναι σε μια λίστα με άλλου 50 και, και, όλα αυτά. Είναι περίπτωση που ο Πάοκ ψάχνει να την προχωρήσει. Έχει κάνει επαφή, ξέρει τα δεδομένα, τα οικονομικά, ξέρει ότι είναι δύσκολη περίπτωση ωραία, και περιμένει. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πάρει το συγκεκριμένο παίχτη, τον Green, αλλά ξαναλέω είναι χειροπιαστή περίπτωση. Όπω χειροπιαστή περίπτωση ήταν και του Sykes που είχαμε αναφέρει πιο παλιά. Και εκείνη είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση. Εκείνη πιο πάνω από τα χρήματα του, του Green που αναφέρουμε τώρα. Έτσι. Αλλά περιπτώσει τι οποίε τι ψάχνει ο Πάοκ, τι θέλει και φυσικά σε αυτέ τι περιπτώσει το έχουμε ξαναπεί ότι άλλα δεδομένα ισχύουν Ιούλιο, άλλα δεδομένα ισχύουν Αύγουστο, τα οικονομικά. Έτσι, άλλα δεδομένα ισχύουν τον Ιούνιο όταν βγαίνει στην, στην αγορά. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα του, του Μποχορίδη, το οποίο σήμερα έχει έρθει στο, στο προσκήνιο. Έχει έρθει στο προσκήνιο. Η άποψη με τον Ποχορίδη είναι η εξή: Ότι από τη στιγμή που ε, είναι διαθέσιμο στην αγορά, όλε οι ομάδε τον έχουν κάπω και τον τσεκάρουν. Ωραία. Ξεκάθαρα. Είναι λογικό. λογικό. Έτσι, και είναι φυσιολογικό. Ε, αλλά το ότι έχει γίνει προχωρημένη επαφή ότι και όλα αυτά τα οποία γράφονται από τον ΠΑΟΚ όχι διαψεύδονται έτσι, δηλώνουν άγνοια για οτιδήποτε τέτοιο όσον αφορά τον, τον, τον Ποχορίδη αλλά ξαναλέω ότι όταν μιλάμε για ένα παίχτη Σαν τον Ποχώρη, 24χρονών Έλληνα, που έχουμε αναφερθεί χιλιάδε φορέ εδώ με το σταμάτη ότι στην Ελλάδα γενικά δεν έχει και πάρα πολλέ επιλογέ πλήν των δύο. Να βγ... Όταν βγαίνει στην αγορά για να ψάξει του παίχτε, ωραία. Από τη στιγμή που λοιπόν είναι ελεύθερο. Κοιτάξτε, και, και να λέμε τώρα, το έτο το 2 και η απάντηση άγνοια είναι λίγο. Ναι, είναι λίγο διπλωματικό. Ναι, μου, απλά όταν βγαίνει ότι έχει γίνει κουβέντα, ναι. ότι υπάρχει πρόταση και όλα αυτά. Οκ, okay, είναι, είναι λίγο τραβηγμένο το το σενάριο. Εγώ ξαναλέω έτσι, εγώ δεν θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται από τη στιγμή που υπάρχει ο να στην αγορά ελεύθερος και προτείνεται σε ομάδες ξεσ'αυτό το επίπεδο. Ωραία. Οκ. Ε, okay. Απλά επειδή του Μποχωρίδη περίπτωση ξέρει και εσύ πολύ καλά ότι δεν είναι απλά ότι φεύγει μια ομάδα και πάει σε μια άλλη. Ναι, δεν είναι έτσι, λίγο δυατήρι, Το ξέρουμε σίγουρα. αυτό. Ε, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη ζούμε, δεν είμαστε εντάξει, ε, καμιά ε, πόλη είναι, έξι εκατομμυρίων. Ναι, 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 αυτό, 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 αυτό λέμε για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Ακριβώ. Και, και ο Μποχώρη δεν είναι ένα παιδί που βρέθηκε στον Άρη στα 20 του. Με στον Άρη μεγάλωσε. Έτσι, ε, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Και αυτό και ο αδερφό του και γενικά η οικογένειά του είναι πολύ ενεργή και Ανήκει, επειδή τον έκανα και χθε τον τον Άρη, ανήκει στη Ισουαμονταξία Κώστα Βασιλιάδη. Έτσι, που ναι. κάποτε και, Άρα, ο Άρης, και, ο Άρης τον ήθελε τον Βασιλιάδη και δεν πήγε ποτέ. Είπε, δεν μπορώ να παίξω τον Άρη. Ε, και okay. το είχε πει εδώ στην εκπομπή. Δεν μπορώ να πει παλιότερα. Δεν πάω να παίξω τον Άρη. Είναι μεγαλωμένο πάω. Τι να κάνουμε. Σε αυτή τη λογική μπαίνει και ο Μποχωρίδη. Δηλαδή, και εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να μπει σε μια λογική να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ Οπότε, την ώρα που έχει ένα τέτοιο background. Έτσι. Αν και εφόσον και λέμε τώρα ότι μπορεί να γίνει μια κουβέντα και όλα αυτά, προφανώ και το συγκεκριμένο κομμάτι θα παίξει ρόλο. Έτσι. Εδώ ο Απέτρο, παιδιά, πήρε τα ίδια λεφτά σχεδόν από τον Ολυμπιακό και επειδή η οικογένεια του είναι Παθνέκο, πήρε στην Παθνέκο. Ναι, θα, εντάξει, να Ωραία. Είναι εντάξει, παίζουν και αυτά ρόλο, μην λέμε τώρα, μην κρυβόμαστε. Ε, απλά το αναφέρω γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι πουλάει όπω πουλάει και το θέμα του, του Jones και, και παίζει. Ε, αλλά η ουσία, η ουσία είναι άλλη για τον, για τον Ποχορίδη. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό το, το θέμα. Απλά το ανέφερα γιατί σήμερα υπάρχει και, και δημοσίευμα. Ε, Κάπω έτσι έχουν τα, τα πράγματα για τον, για τον Πάοκ. Ο οποίο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι, είναι λίγο ερωτηματικό το τι θέλει για ψηλού. Γιατί δεν έχει έτσι, φανεί κάτι ε, όσον αφορά έτσι, περίπτωση. Νομίζω ότι το πηγαίνει. Ε, προσπαθεί να τελειώσει πρώτα άλλα πράγματα και μετά να πάει σε κάποια επόμενα. Δηλαδή, ήθελε να κλείσει το Μαργαρίτη, το πέτυχε. Ε, ήθελε να τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα με τον Γκο, είτε θετικά είτε αρνητικά. Φαίνεται τελειώνει θετικά, το πέτυχε. Τώρα θέλει να πάει στον Άσο, τον Αμερικανό, για να το προχωρήσει και από εκεί, ε, για να έχει έτσι εικόνα ε, του Ρώστερ. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, προφανώ και η περιφέρεια είναι, είναι πιο όχι σημαντική, αλλά τέλο πάντων έχει μεγαλύτερο ρόλο στο παιχνίδι από ότι έτσι, η ψηλή. Εκείνο λίγο το κομμάτι δεν ξέρω αν έχει μείνει πίσω. Ε, Προφανώ και από ο Παθεωδόρου τσεκάρει κάποιε περιπτώσει και εκεί. Ε, απλά αναφέρω ότι τώρα που μιλάμε, το κομμάτι που απασχολεί κυρίω είναι εκεί ο, ο Αμερικανό άνθρωπο. Αμερικανός, και, νομίζω, και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε άμεσα εξέλιξη. Ε, είτε με τον, με τον Green που αναφέρουμε σήμερα που πραγματικά αρέσει πολύ, ε, ενδιαφέρει. Γίνει επαφή, το έχει ψάξει ο Πάοκ. Ε, αλλά είπαμε τώρα είναι λίγο παραπάνω από τα χρήματα που μπορεί να, να πάει ο, ο Πάοκ. Ε, και δεν νομίζω να πάει σε. Δε, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ε, να πάει για κάποιον παραπάνω από τα χρήματα που δίνει στον κόσ. Θεωρείς ότι ο Γκο θα είναι το ταβάνι, ναι, έτσι Αμερικά Ο Γκο είναι το ταβάνι. Ο είναι το ταβάνι. Ναι. Ε, δεν νομίζω να πάει. Σε, δεν ξέρω καταρχάς αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ε, και νομίζω ότι ο Γκο είναι αυτό που είπε και ο, και ο Σταμάτης, το, το ταβάνι σαν αφορά τα χρήματα που, που, μπορεί να δώσει ο Πάοκ. Ε, θα πάει σε έναν ακόμα παίχτη κάπου εκεί κοντά, πιθανολογώ. Ε, στα, στα, χρήματα του Γκο, μιλάμε για 12.000 δολάρια το μήνα. Ε, αλλά αυτό εντάξει, δεν, θα, θα, δεν, νομίζω να πάει σε κάτι παραπάνω. Ή έστω και στα ίδια για, για τα χρήματα. Ε, οπότε κάπως έτσι έχει η κατάσταση με τα, με τα του ΠΑΟΚ βλέπουμε λίγο τι γίνεται και στους γύρω γύρω ε, από ό,τι φαίνεται, ο πρίχτε θα πάρει τον Λίποβι στην, στην Ουνίτ ναι. και μάλιστα δίνοντα και χρήματα στον Προμηθέα Αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα για την ομάδα τη της γιατί Είναι εξαιρετικό πέρσι και λογικά συμφωνώ. η Πάτρα θα βγει στην αγορά για να πάρει. Συμφωνώ. Παίκτη. Πολύ καλά χαρακτηριστικά ο Λίποβι γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που παίζει από το 1 μέχρι το 4, λέω εγώ. Ε, με με καλή, πολύ καλή χρονιά πέρσι. Πραγματικά ένα. Ε, πολύ πολύ καλός, πολύ χρήσιμος παίχτης με, 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 μακριά χέρια, με καλό σουτ, με παιχνίδι και με πρόσωπο και με πλάτη, δηλαδή να εκμεταλλευτεί έτσι καταστάσεις με κοντήτερους παίχτης, πραγματικά πολύ καλό καλός και το γεγονό τον επιλέγει ο πρίφτης νομίζω το ότι επιβεβαιώνει και, και όλα. Ε. Ε. Ε, και για τα λεφτά του πούμε. έτσι, ναι. εξαιρετική παιδε, δηλαδή. Ναι. Ε, λέμε εξαιρετικό και ακούει κάποιο και λέει: Δεν παίζει την παρτιζόνα. Φέρε εντάξει, εξαιρετικό, τα λέμε με βάση και τα λεφτά του. Ε, δεν είναι παίκτη των Στάρικων. Ε, δε είναι ναι. είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι στα 100, λέω εγώ. Ε, ε, Αντί στην, στην, στην Ουνιχ, θα πάει παραπάνω. Έτσι, okay. Δεν είναι, απλά είναι ένα παίκτη ο οποίο για τα λεφτά που δεν να πάρει. και είναι εξελίξιμο παίκτη και το βλέπει κάθε χρονιά. Mm -hmm. έτσι, ε, πραγματικά είναι πολύ καλή κίνηση. Yeah. Και απόλυα για τον προμηθεία ο οποίο τώρα λογικά εφόσον πάρει και χρήματα και έχει ήδη χρήματα και ο προμηθεία. Θα βγει στην αγορά, Την έλεξε, και... Κάνε όμω, εσύ τι γίνεται με τον προμηθεία τώρα. Ε, αν επιβεβαιωθεί αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον, με τον Λίποβι, αν πάει στην Οδείξη, χάνει έναν πολύ πολύ σημαντικό παίκτη από πέρσι. Αν επιβεβαιωθεί και ένα άλλο σενάριο που θέλει τον Γκίκα να φεύγει από τον uh, προμηθεία, ναι. τότε ε... χάνει δύο παίκτε που ήταν πολύ σημαντικοί στην περσίνη του πορεία. Σωστό, σωστό. Και εντάξει, δεν είναι και. Το, το έχω πει χιλιάδε φορέ και, και το αναφέρω, γιατί μα το λένε και οι προπονητέ. Δεν είναι ότι το βγάζουν μυαλό μα. Ναι, οκ, okay, θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά. Τώρα πάντων, θα πα να βρει ίδια χαρακτηριστικά ανάλογα τέλο πάντων, χάνοντα κάποιο παίχτη, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να, να τον βάλει μέσα στην ομάδα και να βρει έτσι χημεία και, και όλα αυτά. Ε, αυτό με το Λίποβι ήταν λίγο ξαφνικό γιατί ξέραμε ότι ο Λίποβι είχε συμφωνήσει με τον Προμηθέα. Δεν ξέρω αν είχε ανακοινωθεί κιόλα. Ε, αλλά ο Προμηθέα θα πάρει και χρήματα. Δηλαδή, ο Ούνιξ θα δώσει και ένα buyout στον ομάδα στο τη Πάτρα για να τον αποκτήσει. είχε κάποια... τον, το Λίποβι. Κάποιο buyout. Εντάξει, είναι πολύ ε, καλή κίνηση για την Ούνιξη. Τώρα, άμα μπει στη λογική του προμηθεία, εντάξει, χάνει ένα παίκτη μεν, θα πάρει λεφτά από την άλλη. Μπορεί να βγει στην αγορά να καλύψει την αγορά, την απώλεια έτσι. Νομίζω δεν, ο προμηθεία ναι, 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 ναι. γενικά δεν έχει θέμα ναι, στο να βγει στην αγορά και να δώσει τα χρήματα που χρειάζονται, έτσι. να το πω έτσι, για να, για να πάρει ένα παίκτη. Μπορεί να βγει στην αγορά να πάρει. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο εφόσον βγει ο προμηθεία στην αγορά επηρεάζει του υπόλοιπου. Έτσι. Ναι. Κατά πόσο επηρεάζει δηλαδή τον Άρκετ τον Μπάουκ, mm -hmm. θα πω εγώ. Σε πρώτη φάση, από τη στιγμή που θα βγει ο προμηθεία και από τη στιγμή που το ξέρουν και οι παίκτε και οι μάνατζερ ότι ο προμηθευτή θα βγει για, για ακόμα μία ή δύο θέσει στην αγορά. Mm -hmm. Όταν ξέρουν ότι είναι καλοπληρωτή ότι δίνει καλά συμβόλαια και τα σχετικά. Ότι πληρώνει κάθε μήνα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Θεμά... Πρέπει να είναι και ο μοναδικό που το κάνει στην Ελλάδα. Το πώ <laughs> θα επηρεάσει <laughs> τι ναι. ομάδε μα, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, ο... είχε γραφτεί και παλιότερα για τον Μποχορίδη. Αν τώρα φύγει και ο Γκίκα, όπω λε. Έτσι. Ναι, έτσι, ε, γιατί το πήρε το μάτι μου ότι ναι, δηλαδή ο Γκίκα είναι στην αγορά. μπορεί να δημιουργήσει θέμα στην υπόθεση που χωρίζει με τον Άρη γιατί χάνει ένα παίχτη ο προμηθεία. Έχει πάρει και λεφτά από το Λίποβι Οπότε μπορεί να βγει στην αγορά και να πει: Ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, τον Μποχορίδη, ναι, ναι. πω σου δώσα 10, πω, πάρε 15. Mm -hmm. Καταλαβέ. Και να είναι πολύ πιο μεγάλη διαφορά από τα 7 που του δίνει ο Άρη. Mm -hmm. Να δούμε, να δούμε. Πάντω εντάξει, είναι. Ε, ο Λίποβι για μένα μπαίνει σε μια κατηγορία παιχτών που θα μπορούσε πιστεύω να παίζει εδώ Στη Θεσσαλονίκη σε κάποια ομάδα, αλλά οι δικέ μου ομάδε δυστυχώ mm. δεν θεωρώ ότι κάνουν ακόμα και τώρα ε, σωστό σκάουτινγκ. σω είναι τα λεφτά, ίσω γιατί εντάξει, όταν ήταν ο Λίμποβι δεν ήταν και τόσο ακριβό το συμβόλαιο του να τον φέρει και ήταν γνωστό. Ναι, ήταν mm. γνωστό δηλαδή, ήταν στα τρίκαλα, δηλαδή σου δείξε κάτι. Mm. Από, εντάξει. Ξυπνάμε καμιά φορά, ξέρεις όταν υπέρθυρα αρχίζουν και ανεβαίνει η αξία του. Εκεί ξυπνάμε και εκεί μετά. Δεν μπορούμε Αδεχάς, να κάνουμε. Για μένα και μόνο τον επιλέγει ο πρίφτη. Ε, τα λέει όλα. Όχι, είναι πολύ, ναι, δεν πολύ χρήσιμο προσωπικά τον θεωρώ τον πρίφτη πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι του recruiting, όπω το λένε στι ομάδε, τη στρατολόγηση. Δηλαδή, και το έδειξε νομίζω και στον Άρη τα χρόνια που ήταν. Και ειδικά την, τη καλή χρονιά με τον Γουάιτ, με τον Μακνίλ, με όλα αυτά. Ε, ο Κάρο Γουάιτ πού είναι, ρε φίλε, τι κάνει, θα γυρίσει στην Ευρώπη. θα γυρίσει. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Ναι, νομίζω. <Τεχτάρα> NBA. NBA. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο ρευστρικό διάλειμμα να πούμε για τον Ερακλή, γιατί είχα κοιμήσει να μιλάμε με τον Γιώργο Ματζούκη νωρίτερα πριν εκπομπή, έτσι μιλούσαμε για τα τεκτενόμενα στον Ερακλή. Και επειδή έχω μιλήσει και με βιβλίο στον Ερακλή, υπάρχει μια ανησυχία ομολογουμένων στον κόσμο τι γίνεται. Ε, γιατί ο Ερακλή ουσιαστικά έχει τελειώσει και δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Ούτε προπονητή έχει ανακοινώσει, ούτε <Τεχτα> παίκτε. Έτσι ενώ υπάρχουν ομάδες στην ΑΕΔ οι οποίες κάνουν κινήσεις μεταγραφικές ε, και ενισχύονται και ε, περιμένεις από τον Άκλη να κάνει κάτι γιατί δυστυχώς επειδή παρέμεινε στην αλφαδία και πάλι ξεκινάει σαν φαβορή της κούρσας και βλέπεις ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ε, το ρεπορτάζ λέει βασικά ότι ο Άκλης έχει συμφωνίες με παίκτες, δηλαδή έχει μιλήσει ο κ. Χατζηγυριακή με παίχτε. Το θέμα του ότι ο κ. Χατζηγυριακή αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογράψει και τυπικά τη συνεργασία του με τον Έκλε. Έτσι. Mm -hmm. Ο κ. Ζακόπουλο έχει πει στο παρελθόν μια-δύο φορέ, νομίζω σίγουρα, ότι έχουμε ευρωπονητή, είναι ο Λευθέρο Χατζηγυριακή. Το θέμα είναι ότι δεν έχει επιστοποιηθεί αυτό και με υπογραφή. Ο Λευθέρο Χατζηγυριακή, ο οποίο έχει μιλήσει με παίχτε διάφορου. Έχει πάρει το OK τη συμφωνία Όμω και αυτοί περιμένουν όλη αυτή τη δικασία. Κατάλαβαν. Δηλαδή, περιμένουν να κλείσουν οι προπονητέ για να κλείσουν και αυτοί. Έχω μια εικόνα, μια μάλλον, αν δει διέστηση ότι μπορεί σε μια μέρα να κλείσει και να κάνει 7 ανακοινώσει. 6-7 ανακοινώσει. Να βγάλει ξαφνικά να κλείσει. Ναι. Ε, πολλά ακούγονται ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά επαγγελματικά με τον κύριο Δρακόπουλο, ο οποίο έχει ρίξει το βάρο εκείνων στι επαγγελματικέ υποχρεώσει και θεωρώ ότι καλά κάνει και ο άνθρωπο. Δηλαδή, πρέπει να κοιτά και τι δουλειέ σου όταν. Ενισχύσει οικονομικά μια ομάδα και όταν τα πηγαίνει καλά, έτσι, Δεν είσαι δηλαδή άρεξη πλουτιστή που βγάζει από αυτό. Έτσι και ο κ. πληρώνει τα τελευταία τότε που ανέλαβε και δώσει αρκετά χρήματα στην ομάδα, ασχετά αν αγωνιστικά ο στόχο δεν είναι ο επιθυμητό. Ε, υπάρχει μια ανησυχία, θεωρώ ότι στο επόμενο 15η δεκα, μερο θα έχουμε κάποιε εξέλιξει ο Ρακλή. και Γιατί πρέπει και ο Ράκλη να το γιώσει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν. Ε, πριν σε ένα παίκτη και του λέει για τον Ερακλή, ε, ο παίκτη αφήνει όλε τι προτάσει στην άκρη, όσον αφορά τουλάχιστον στο κομμάτι τη Α2, γιατί περιμένει να δει ε, αν θα τελικά θα κλείσει τον Ερακλή. Γιατί ο Ερακλή πλέον έχει αλλάξει όσον αφορά την αξιοπιστία του στο οικονομικό κομμάτι. Και εντάξει, τώρα δυστυχώ θα πω εγώ πάλι, αλλά και ξεκινάει πάλι από την θέση του Φαβόρη. Και ελπίζουμε τον χρόνο να τα καταφέρει να ανέβει στην Αλφάρα. Αυτά με τον Αγγλί, αυτό δεν συζητάμε πολύ για τον Αγγλί. Γιατί με ένα φίλο για δεύτερη και ανακλεί. Φίλο μου, δεν λέμε για ανακλεί γιατί δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει κάτι να πει ότι ανακοινώθηκε ο Χατζηγιακίδη, ανακοινώθηκε ένα παίχτη, να τον βγάλουμε εδώ, να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Δεν έχουμε κάτι. Και αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή γιατί διάβασα εγώ κάποια κείμενα. Ότι ο κύριο Ζακόπουλο έχει το μυαλό τη επαγγελματική υποχώρηση και καλά κάνει άνθρωπο. Ξαναλέω, ε, δεν μπορεί κι εσύ να το ζαλίζει τώρα έχοντα μια γνώση ότι έχουν γίνει κάποιε κινήσει με παίχτε, ότι είναι πολύ κοντά στι συμφωνίε του Ερακλή. Απλά πρέπει να, 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 να τελειώσει πρώτα, ξέρει, να ξεκινήσει η πρώτη υπογραφή να πέσει με τον πρώτο προγραμματή και μετά να πέσουν και άλλε. Είναι θέμα νομίζω ημερών, δεν έχει να κάνει. Και όταν φυσικά ξεκινήσουν αυτέ οι κινήσει μεταγραφικέ, φυσικά θα με τον εακλείο, έτσι Όπω σκορδούμε και πέρσι δηλαδή, ναι, και... έτσι, ναι μανά, και... Δεν έχει να κάνει. απλά ναι. δεν μιλάμε πολύ για εακλείο, Γιατί. Ε, ε, Βλέπει ότι καταλαβαίνω και στου συναδέλφου του Ιανακλήρου είναι δύσκολο γιατί βλέπει γίνονται κινήσει, γίνονται μεταγραφέ Α2 αυτά και ο Ρακλή δεν κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτω. Και λε τι γίνεται. Δεν είναι ότι διαλύθηκε ομάδα. Απλά ο άνθρωπο ο οποίο βάζει τα χρήματα ή κάποιε άλλε υποχρεώσει αυτή τη στιγμή. Έχει αφήσει ένα προπονητή ο οποίο κάνει κάποιε επαφέ. Το θέμα είναι να μπουν στη λογική των υπογραφών. Έτσι, ευελπιστώ ότι υπάρχει συμφωνία με πολλού. Ευελπιστώ ότι είναι μόνο τυπικό το θέμα τη υπογραφή. Έτσι. Mm -hmm. uh, αυτά όσον αφορά και με τον Άκλη, γιατί σου ε, ε, ξαναλέω και μίλησα και με φίλου και με τον Ματζούκη που έχει εδώ νωρίτερα εκπομπέ από μας, και Συζητήσαμε λίγο τα θέματα του τον Εγώ τουλάχιστον από ό,τι έχω μάθει, βλέπω ότι γίνονται καλέ σκηνέ στον Άκλη. Yeah. Άλλαξε η λογική τη ομάδα και καλά κάνει για μένα. Και, το, και πέρσι το λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξει η λογική τη ομάδα του Ρακλή. Ε, και ότι πρέπει να πάρει παίχτε οι οποίοι και ξέρουν την κατηγορία και ξέρουν το Πώ να ανεβάζουν μια ομάδα. Yeah. Δυστυχώ ο Ρακλή έχει παίκτε που ξέρουν την κατηγορία, αλλά κάποιοι από αυτού δεν ξέρουν πώ να ανεβάζουν μια ομάδα. Yeah. Έτσι. Mm -hmm. Και φάνηκε αυτό στην πορεία του και το που καταλήξανε μετά που φύγανε από τον Ρακλή. Δυστυχώ για τον Ρακλή θα πω εγώ. Έτσι. Α εμπίσουμε τώρα από τα λάθη του παρελθόντο να μάθανε κάποιοι άνθρωποι για να προχωρήσουν στο εμά και να ανέβει στην Α1. Yeah. Εντάξει, ο κολαργό συμπαθητικό, μπράβο στο κολαργό που ανέβηκε η Α1, αλλά αν θέλουμε να λέμε ότι θέλω μια καλή ανταγωνιστική Α1 που σιγά σιγά να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να αποκτήσει ενδιαφέρον, θέλουμε Ρακλή. Δεν θέλουμε Χολαργό. Θέλουμε Απόλλων Πατρών. Θέλουμε υποκρατικό. Δυνατό. Εγώ θα ήθελα να έχω την, την υποκράτη. Έχει, δε φίλε, ύφο στο λίμνο. τι θέλει. Ναι. Δηλαδή. Ναι, ε, τώρα Χολαργό και τον Πανιόνιο που πάνε 2 και 3 και 150 άτομα και χρωστάει όποιον μιλάει ελληνικά, δεν το θέλω, ρε παιδιά. Τι να κάνω δηλαδή, τώρα. Πώ θα γίνει. Τώρα ο Πανιόνιο θα μπει στην κλήρωση τη Δευτέρα, δεν φυσικά. Πέρσι μπήκε πάλι. Και περιμένα μέχρι τον να δούμε. Ναι. καλά, κοίτα τώρα τη Δευτέρα που κάνουν την κλειώση σακέ. Σημαίνει ότι τελείωσε. Δεν αλλάζει κάτι. Ότι οι ομάδε είναι. χωρί να έχουν βγει ακόμα τα πιστοποιητικά. Ενίχε Έτσι δεν, Είμαστε... δεν έχουν βγει είναι... τα πιστοποιητικά. Είναι η, η κλήρωση πιο νωρί από ποτέ. Άλλε φορέ την κάνουμε πιο μάλιστα. αργά από ποτέ χωρί ομάδε. <χωρίς χωρίς> τώρα κάνουμε την κλήρωση πιο νωρί από ποτέ χωρί να έχουμε τα πιστοποιητικά και τη σιγουριά θα παίξουν όλε τι ομάδε. Δηλαδή, μπορούσε να μην ξαφνικά να βγει η επιτροπή και να ακυρώσει πέντε πιστοποιητικά και να έχουμε χ1, χ2, χ3, χ4, χ5. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρε και επιστρέφουμε λίγο με MBA να δούμε τι έγινε. Γιατί χθε έγινε πολύ χαμό κακό με τη μεταγραφή Ντερόζα στο Ναι, Ναι, έχουν πολλά κουότσου έχουμε για σήμερα. Πάρα πολλά, να δούμε λίγο τι γίνεται στο ΕΜΠΕ εκεί πέρα και ό,τι άλλο έχει βγει διεθνή. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της, εκπομπή. εκπομπής, εδώ Basket City μέχρι και τις 10, στο μπασχετικό μας δύο. Αναφερθήκαμε uh, στα του ρεπορτάζ, τόσο του, του Άρη, τόσο του, του ΠΑΟΚ που υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ανακοινώσει. Ε, αναφέρθηκε και ο, και ο Σταμάτης πριν στο θέμα του, του Μποχορίδη, που λέγεται ότι έχει μια πολύ πολύ καλή πρόταση από τον uh, Ήφεστο Λίμνου, τον πρώην Φάρο Κερατσινίου τον πρώην Γουσουλού Φάρο και λέγεται ότι τα χρήματα είναι, είναι αρκετά, είναι, είναι, πολλά, είναι τεψήφιο το, το νούμερο μπροστά από τις χιλιάδες. Ε, το κρατάμε και, και βλέπουμε τι, τι γίνεται. Ε, υπήρχε μεγάλη κουβέντα, φίλε, για, για, το trade το, το που συζητούσαμε χθες. Ναι. Και γενικά με αφορμή αυτό που έγραψε ο, ο Ντερόζαν, Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που έχουν πάρει θέση ε... Πρώτο και καλύτερο τον Αζέα Τόμα. Ε, ναι, ρε φίλε. Έτσι, που... Εντάξει, εγώ σέλντι και είμαι και εσύ. νομίζω όμω η συμπεριφορά απέναντι στον Τόμα δεν ήταν η κατάλληλη. Έτσι. Α εμένα και αγωνιστικά Μ' αρέσει ο Τόμα. Έτσι, το θεωρώ εξαιρετικό παίχτη. Αλλά εντάξει, τώρα όταν ο άνθρωπο έχει πεθάνει αδελφή του και κάθεται και παίζει playoff και εσύ μετά από ένα μήνα τον κάνει την αλλαγή και το στέλνει, α πούμε, Εντάξει, το θέλει κάπου που ξέρει ότι θα το, θα το διώξουν από εκεί έτσι, γιατί νομίζω και στο Κλίβελαν, α πούμε, δεν ήταν να κάτσει πολύ. Ναι, είχε γίνει πολύ χαμό και πολλοί παίκτε βγήκαν έτσι. Βγήκε και ο Λίλαρτ, ε, βγήκαν πάρα πολλοί παίκτε. Κυρίω παίκτε όπω ο Βιλάνο, βέβαια. Παίκτε που την είχαν πατήσει με ανταλλαγέ, δηλαδή να θεωρούν ότι θα μείνουν σε μια ομάδα και ξαφνικά να βρεθούν ένα πρωί σε άλλη. Και γίνεται μεγάλο δώρο στο NBA όσον αφορά το loyalty. Αυτή τη, 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 λεγόμενη πίστη. Αφοσίωση τελικά. Αφοσίωση, ναι, αφοσίωση σωστό. Την αφοσίωση στην ομάδα που δείχνουν οι παίκτε. Εδώ έχουμε λίγο ένα παράδοξο σχέση με την αφοσίωση που δείχνουν οι παίκτε στην ομάδα και δεν δείχνει το, ο, η ομάδα σε αυτού. Και όταν λέμε ομάδα, βέβαια, δεν την εννοούμε με τη λογική τη ομάδα που είναι στην Ελλάδα. Την εννοούμε τη ε, λογική τη ομάδα ε, σαν κλαμπ, σαν. Ε, μια εταιρεία η οποία προβάλλει μια ομάδα και μια πόλη κυρίω, θα πω εγώ, έτσι μια πόλη, αν εξαιρέσει το Λος Άντζελες όλες οι ομάδες εκπροσωπούν πόλη ουσιαστικά, ε, οι οποίες όμως στην Αμερική λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Έτσι και τουλάχιστον θα πω εγώ τα, α, τα χρόνια τα τωρινά, δηλαδή τη, στη σύγχρονη εποχή. Αυτό βέβαια νικό, ε, γιατί για τις σκέφτες, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με, τους, και με κάποιε κινήσει που γίνονται δηλαδή η Νέα Ολιάνα με πενδύει στον Κάζινς και ο Κάζινς πάει με 5 εκατομμύρια ουσιαστικά με 2,5 στους Γόρους για να πάρει δαχτυλίδι ε, το βλέπουν αυτό τώρα άλλες ομάδες σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να την πατήσω εγώ έτσι mm -hmm. σε έναν παίκτη που θα θελήσω να επενδύσω οπότε τον δίνω τώρα παίρνω έναν άλλον που του λέω έλα σε μένα και τον κλείνω με ένα συμβόλο καλό και αλλάζω τα δεδομένα. Δηλαδή είναι δίκοπο μαχαίρι, θα πω εγώ από τη μία την άλλη πλευρά. Αλλά φαίνεται ότι τον να τον πήραξε πάρα πολύ. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι τον Ντερόζαν πριν δύο χρόνια όταν ήταν free agent, mm -hmm. έτσι, ο ίδιο είχε βγει τότε και είχε πει ότι δεν θα μιλήσω με καμία ομάδα παρά μόνο με το Τόροντο. Του είχε καλύψει το Τόροντο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Mm -hmm. Δεν γίνεται πολύ λόγο πραγματικά αυτό με το θέμα αφοσίωση στο, στο, NBA. Εντάξει, τώρα, άμα κοιτάξει, δηλαδή, για παράδειγμα, τον, το, το, το μεγαλύτερο όνομα στην Λεμπρόν. Νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι έχει να κάνει και με το. και το πώ γίνεται η προσέγγιση, ρε παιδί μου, στους παίκτες, που, Δηλαδή, μπορεί ο Ντερό να ξαφνικά τη μια μέρα να είναι ναι, και ξαφνικά να το παίρνει τηλέφωνο. τηλέφωνο να τον ενημερώνει από του Ράπτορ ότι ξέρει, φεύγει πάνω στου ναι. Άμπερ. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει. Ε, καλά, του, του Αιζέα. Του Isaiah, το ήταν ε, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί όντω είχε προηγηθεί. Ε, ο θάνατο αδερφή του και έπαιζε εκεί. Δηλαδή, ήταν ακόμη πιο σκληρό έγκλημα. Αλλά νομίζω είναι αυτό που λες στην περίπτωση του Ντερόζαν. Γιατί ουσιαστικά το θέμα του το, το Ρόντο βγήκε σε 24 ώρε, αντί λίγο παραπάνω δηλαδή, έγινε γνωστό. Έγινε μπαμπάμ, δεν το περίμενε κανεί. Νομίζω και ο Ντερόζαν ε, ω ένα βάδο δεν το περίμενε. Και ξαφνικά, α πούμε, ε, Κυριακή βράδυ ήταν πέρσι το, το Ντερόζαν και Δευτέρα πρωί έξι μισή πέχτησε Εγώ ξαναλέω βέβαια αυτό που είπαμε και χθε, ότι εγώ πιστεύω ότι σε καλό δεν το βγει ο Ντερόζαν. Αυτό το βλέπει τώρα με τη λογική προφανώ ότι πάει στη Δύση, όπου στη Δύση έχει να αντιμετωπίσει τρει σούπερ ομάδε. Ή μάλλον δύο και μία που πάει να γίνει σούπερ ομάδα με το Λεμπρόν, του Λέικε. Ενώ στην Ανατολή τα πράγματα θεωρητικά για το Ρόντο είναι πιο εύκολα. Δηλαδή μπορούσαν να παίξουν τελικού ε, την επόμενη χρονιά. Το Τόροντο. Ναι. Καλό ή κακό, εντάξει, όταν είσαι μια ομάδα όπως το Τωρόντο, ο μεγάλο στόχο είναι να παίξει τελικού NBA. Έτσι. Αν θα πάρει το χτιρίδιο και μετά είναι άλλο θέμα, οι πιθανότητε είναι λίγε. Αλλά θε να το κάνει αυτό όταν είσαι μια ομάδα τόσα χρόνια. Έτσι. Τώρα να, να το στέλνω στη Δύση, σε μια ομάδα που όπω είπαμε κάνει ένα περίεργο rebuild, Όχι τελείω να του διώξει όλου, αλλά ε, κρατάει κάποιου. star, θέλει να βάλει και άλλου μέσα στο κόλπο. Και το στέλνει εκεί. Ε, είναι ομολογουμένω δύσκολο για να, να τσιμπήσει τόσο εύκολα ο Ντερόζαν, έτσι. Κίσω mm -hmm. ναι, ναι. και έτσι, για να κάνει και αυτό με την αφοσίωση ότι σου λέει τώρα τον Ρόζαν. Εγώ κάνω κάθε χρόνο όλο και καλύτερη χρονιά και εσεί με διώχνετε για να πάρε τον Λέοναρτ. Υπάρχει και αυτό ο εγωισμό αγωνιστικό έτσι για του παίχτε. Δεν είναι τόσο εύκολο να το αποδεχτεί και ο Ρόζαν όταν έρχεται από μια χρονιά που ε, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του στο τώρα του. Ναι, ναι. Ε, και τον κάνει στην ανταλλαγή με ένα παίκτη ο οποίο δύο χρόνια ξαναλέμε δύο χρόνια για να παίξει μπάσκετ. Είναι παιχτάρα, ναι, ο Λέοναρτ είναι μεγάλο παίκτη, έτσι είναι στάρ. Αλλά, ρε φίλε, έχει θέματα. Έχει ψυχολογικά θέματα. Ναι, με έχει. το τραυματισμό του, πώ θα γίνει, Έχει θέματα κι αυτό. Συμφωνώ. Ναι, ε... Είναι περίεργη η φάση. Υπερίεργη, αλλά... Ναι, γίνεται ένα μεγάλο δώρο στο MBA. Σήμερα ανακοινω... ε, δεν ανακοινώθηκε από του Celtics, αλλά ανακοινώθηκε ουσιαστικά από το, από το Yahoo και τον Sam Serrania η συμφωνία των Celtics με τον Μάρκο Σμαρτ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οπότε αυτό το σκυλί του πολέμου θα είναι στου Σέλξ την επόμενη σεζόν. Δε λίγο ρόστερ, φίλε, για την επόμενη σεζόν. Μ' αρέσει, αν δεν ρε φίλοι, αλλάξει. Μ αρέσει, μ αρέσει Έχω Καϊρή. Έχω Τέρι Ροζιέρ που έκανε τα περσινά playoff τα φοβερά. Έχω Γόνα την επόμενη σεζόν. Καλή έχω, στη έχω, σα... Ο uh, α πούμε. Ναι. Ωραία. Έχω τον. Α... Uh, με του Γουέι, τον αυτόν τον Lemon Jr., τον οποίο αν θυμάσαι τον είχε το ρέθμινο πριν ναι. τρία χρόνια. Κάπου τόσο ήταν, μάλλον ένα ερώχηρα. Στου Γκάρ έχω Τζέιλε Μπράουν, Μάρκο Σμαρτ και αυτόν τον, τον Αντέρ, τον οποίο βοήθαμε λίγο. Αμπτέλ Αντέρ, κάτι μου λέει, αλλά ναι. δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι πηγαίνει πρέπει να πήγε καλά και σαν Σάμερ νομίζω. Ναι, Έτσι. Α, Α ναι, είναι πιθανό. πιθανό γιατί κάτι, κάτι μου λέει το όνομά του, κάπου το είδα πρόσφατα. Ε, στο, στο 3 έχω Τέιτουν πρώτα, λέω εγώ, και μετά έχει Χέιγουρντ μετά τον τραυματισμό του. Στο 4 έχω Μόρι, ο Τζελέγε, τον Βίλιαμ και τον Γιαμπουσέλε. Και στου σέντερ έχω Χόρφορντ, Μπέιν και Τάι. Καλά είσαι! Ναι, στου ψηλού θέλει ακόμα. Εκεί κάτι, κάτι είπε εκεί. Δηλαδή έναν α πούμε στο στυλ ξέρει ποιο στυλ θέλω. Έναν Φαρίντ που πήγε στο Μπρούκλινγκ. Ε, δηλαδή να πάνω από τη Στεφάνη... Φάρι, ναι, είναι Φαρίντ, θέλω ένα τέτοιο παίχτη. Τερματοφύλακα. Ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Ένα ναι ο Χόρφορντ δεν είναι στο... τέτοιο. Γιατί ξέρει μπορεί να του βάλει και. Με μια ιδιαιτερότητα μπορεί να παίξει και λίγο τεσάρι ο, ο Φαρίντα, α πούμε. Ναι. <ΣΣ> ε, θα μου άρεσε να έχω ένα τέτοιο παίχτη ακόμα. Βέβαια το ρόσταρ του Σέλτιξ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατό. Γιατί ουσιαστικά οι όλου του παίχτε, ο ένα δεν έπαιξε καθόλου, ο άλλο έπαιξε μισή χρονιά ή λίγο παραπάνω, αν θέλει. Ε, και δεν έχω δει όλου του Σέλτιξ. Γι' αυτό και θεωρούνται όλοι ότι θα την πάρει την Ανατολή εύκολα ε, η Βοστόνη. Δεν νομίζω να έχει κάποιο ε, θέμα. Αλλά νομίζω ότι αν βγει στην αγορά και κάνει μια ακόμα ψηλό, ε, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη η ομάδα του χρόνου. Έτσι. Να, να δει και πιο ίσα του άλλου του απέναντι, του δυτικού, αν θέλει. Αλλά να δούμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στο θέμα Βοστόνη πολλά θα παιχτούν και με τον Ήρβινγκ. Ο Ήρβινγκ, ο οποίο τελειώνει τον χρόνο του συμβολέου του, ε, πολλά ακούγονται για τη λογική ότι θέλει να πάει στη Νέα Υόρκη, θέλει να φύγει το χρόνο και τα σχετικά. Αν βγει αυτό ότι δηλαδή θέλει να φύγει, νομίζω ότι θα, το, θα προχωρήσει η ανταλλαγή με χρονιά. Η Βοστόνη. Να. Και εκεί μπορούν να, να ανταλλάξουν ένα άλλο με ένα άλλο All-Star. Εντάξει. Εγώ ξέρω ποιον είναι ο θέλω. Στην Βοστόνη. Τον Ντέβι. Το έχω ξαναπεί. Τέλο Αντώνιο, δώσε τον Ήρβινγκ στο, στο στη Νέα Ορλεάνη και πάρε Αντώνιο. Κεντρούχονται. Να δώσει η ε. Ναι. Άμα δεν θέλει να μείνει, με τη λογική αυτή το λέω, έτσι να μην θέλει να μείνει. Mm. Γιατί, α πούμε, μα τα λέει λίγο περίεργα mm. ο Ερβινγκ. Yeah, yeah, γιατί το... κανονικά. και λίγο ότι γείπει, δεν είναι. Ναι, υποτίθεται ότι κλείνουν αυτοί όλοι οι παίχτες, mm. που τελειώνει το σεβόλαιό του. Σχεδόν οι περισσότεροι κλείνουν, Από την προηγούμενη χρονιά κάνουν τέτοιο, επέκταση. Έτσι, για να μην περιμένει το καλοκαίρι τώρα να. Τον κλείσει και σου φύγει και μείνει ε, χωρί ε, all star. Ο Irving, α πούμε, υποτίθεται ότι κάνει λίγο κάποιε κόμξε και νομίζω ότι ο Έιτζ άμα δει να μην τον ο Irving μπορεί να το στείλει πακέτο πουθενά. <ΣΣ> και είναι καλό πακέτο, ο Irving. <ΣΣ> <Ο Aids> Αν δεν θέλει να μείνει, έχουμε και από εδώ πάνε κι άλλοι. Πάνε λόμα θε. Κααιρεί. <ΣΣ> Αν και δεν το βλέπω, να σου πει κάτι αλλά εντάξει. Θα βάλει Πάντω, τώρα δεν έχει μείνει κι ένα all star. Οι περισσότεροι έχουν κλείσει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κανένα τρελό και δούμε κάτι. Αλλά οι περισσότεροι έχουν κλείσει όσον αφορά του ολουστάρι παίχτε. Θέλω να δούμε τον τι θα γίνει τελικά. Πώ θα πάει η χρονιά φέτο. Μεγάλο... Ε, γιατί μου άρεσε το γεγονό ότι πήγε στου Μαύρεξ. Στου Μαύρεξ όπου υπέγραψε να πούμε και ο Κώστα το κουμπό. Έτσι, ναι, με τον Ο νεαρό, ο τρίτο αδελφό. Αν δεν κάνω ο Τρίτο είναι αυτό, ο γύρω, ο Τρίτο, δεν είναι. Ναι. Ο Τρίτο. Ο ή Τέταρτο. Ηλικιακά. Γιατί έχουν και, και ένα που παίζει ποδόσφαιρο. Αυτή. Μπορεί τώρα, να είναι και ο Τέταρτο, δε... ηλικιακά. Ναι. Α, okay. ε, ο Τρίτο Μπασκευούλι, σα είναι σίγουρα. Okay. Απλά νομίζω έχει και έναν που παίζει ποδόσφαιρο Το, το κούμπο. Ε, ο Κώστα του Κούμπο, ο οποίο για πολλού ειδικού που τον παρακολουθούν, λένε ότι έχει project εξέλιξη καλύτερα από τον Γιάννη. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι λίγο με του φανατισμού του έχει κάτι ζητήματα και επίση στο, 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 κολέγιο δεν κατάφερε να, ναι, δεν ήταν, να κάνει το, ναι. το ξεπέταγμα. Βέβαια δηλαδή. πήγε καλά στο Σαμερλίνγκ. Και Σαμελίκ. άλλαξε κιόλα και κολέγιο. Ναι, άλαξε ναι. άλλαξε, ναι, σωστό. Ε, πήγε καλά στο Σαμερλίνγκ. Mm -hmm. Γι' αυτό τον έδωσαν και σε Βόλο. Mm -hmm. ε, έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και ο Κώστα το κούμπο. Γιατί κάποια στιγμή θα απασχολήσει και στο θέμα εθνική. Έτσι. Ε, Okay. Ευελπιστό Ευελπιστώ. ευελπιστώ. Okay. Να πω κάτι, νομίζω θα ήταν ιδανικό να του έχει και του τρει. Και ο Θανάση μπορεί να μην αλλά, είναι. Ας έχεις, ε... Να έχει το Θανάση κάποιε ναι, φορές, Μπορεί, ναι. να μην έχεις, μπορεί να μην είναι ο Θανάση σε επίπεδο Γιάννη ή project Κώστα, αλλά είναι ένα χρήσιμο παίκτη. Ε, Ομολογουμένο. Έτσι. Καλό ήταν να του έχουμε και του τρει κάποια στιγμή. Ε, γιατί ε, και τον Κώστα λίγο που τον έχω δει και σα αμελήτη τον είδα και παλιότερα και στο κολέγιο λίγο πάγω κάποια βίντεο. Έχει τρομερά στοιχεία. Mm -hmm. Το παιδί δηλαδή, μπορεί να γίνει ακόμα. Θα σου πω καλύτερο και από το Γιάννη. Ναι, αυτό που λένε δηλαδή και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί. Ε, το θέμα είναι όμω πέρα από την καριέρα που θα κάνουν και οι τρει, κυρίω οι δύο που παίζουν στο NBA, γιατί νομίζω ότι ο Θανάς δεν θα πάει στο NBA ξανά. Το βλέπω δύσκολο να τραβεκτεί και εκεί. Ε, το θέμα είναι να μπορεί να του αξιοποιήσει στην εθνική ομάδα. Δηλαδή δεν δηλαδή, νοείται τώρα να έχει ένα μεγα... από τα μεγαλύτερα brand ένα στιγμή στο NBA και να μην παίζει την εθνική. Mm -hmm. Και αγωνιστικά δηλαδή, θα μου πει ότι όταν ξανακάνει με του συγκεκριμένου ομοσπονδία. Mm -hmm. <laughs> είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Mm -hmm. Ναι, γιατί ο Βασιλεκόπλουλο έχει κάποιε συγκεκριμένε απόψει όσον αφορά τη σχέση των εθνικών ομάδων με το NBA. Έτσι. Πάντα ήταν εναντίον όλε αυτέ τι κατάσταση με τι ασφάλειε και τα σχετικά. Θεωρούσε ότι είναι υποχρέωση των ομάδων να αφήνουν του παίκτε να παίρνουν με τι εθνικέ. Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στο NBA. Έτσι, όλες οι δημοσπονδίες Οι Γάλλοι κάποτε το τι λεφτά δίνανε σε ασφάλεια Παικτών yeah. Θυμάσαι μια περίοδο οι Γάλλοι είχαν 7 MBA'ers. 7 yeah, Και πάλι νομίζω τους ορόστρους Και έχουν πάλι έχουν πολλού, Ναι, αλλά είχαν 7 MBA'ers Οι οποίοι ήταν και καλά brand names σε ομάδες τους Δηλαδή, ακόμα και του Ριαφ Που έπαιζε εδώ στους Lakers Ήταν καλός τέλεγος για τους Lakers Δηλαδή δεν ήταν πέμπτη και χτή Αλλά ήταν βασικός mm -hmm. Ε, και δίναν πάρα πολλά αυτά. Αυτό είναι ομοσπονδία στην ελληνική, λόγω Βασιλακόπουλου. Δεν περπάταει. Δηλαδή, ο Βασιλακόπουλο πάντα, θυμάμαι, ε, ήταν σε, 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 στη λογική ότι οι ομάδε. οι δημοσπονδίε δεν πρέπει να πληρώνουν ασφάλεια. Ότι πρέπει οι ομάδε. ακόμα και στην πέντε. Yeah. Ναι, το θυμάμαι Ωρα... αυτό γιατί παλιότερα γινόταν μια κουβέντα τότε με τον Σοφοκλήσιο Σορσιανίτη που ήταν να πάει στου κλήπε. Mm -hmm. Και γινόταν μια κουβέντα και έλεγε ας πούμε, ο Βασιλακόπουλο από τότε ότι. Θα, θα παίζει την εθνική πάντα, λέει. Δεν θα τον κόψουν. Και μετά που είχε πάει και ο σπανόλη στο Χιούστον. Έτσι που, εντάξει, δεν έκατσε πολύ ο σπανόλη. Αυτή τη λογική έχει η Ομοσπονδία. Όμω αυτή η λογική είναι απαρχιωμένη. Στο σύγχρονο μπάσκετ, όταν μια ομάδα από το NBA παιδεί εκατομμύρια όπω έχουν παιδεί στο Μιλγουόκη, στο Γιάννη, το Μιλγουόκη αυτή τη στιγμή, το ότι ανεβάζει κάθε χρόνο την αξία του σαν οργανισμό, έτσι, το κάνει λόγω Γιάννη. Δηλαδή, αν το μουλγό ξεκίνησε πριν Γιάννη να έχει 300 εκατομμύρια να αξίζει δολάρια, αυτή τη στιγμή μπορεί να αξίζει 400. Mm. Να έχει ανέβει 100 εκατομμύρια η αξία του brand name του οργανισμού μου, λίγο κοιμπάξ, λόγατε το κούμπο. Mm. Καταλαβέ. Mm. Δηλαδή, οπότε δεν μπορεί να αναγκάσει μια ομάδα τέτοια που έχει επενδύσει τόσα εκατομμύρια στον το κούμπο να έρθει να παίξει με την Εστονία, με το Ισραήλ, με τη Λετωνία. Δεν σε παίρνει. Ναι, και, mm. και πώ χωρί να δώσει και ασφάλεια. Ναι. Τζάμπα. Θα μου πει πώ τον αφήνουν η ομάδα και πάει και παίζει στην Κίνα, πώ πήγε πέρσι. Άλλο εκεί, παιδιά, εκεί έχει. Εκεί το sponsor σου πίνει να λέει. Άνα μπράβο. <χαι> Τώρα διάβασα από χθε ένα κείμενο, δεν θυμάμαι σε ποιο site το ανέβηκε. Πρέπει να είναι και στο Bold.ly στο Facebook. Που έλεγε ότι ο Τζόρνταν είχε ειδικό όρο σε ότι μπορεί να παίξει όποτε θέλει, με όποιον θέλει, μπάσκετ. Ανά πάση στιγμή, off season. Ναι. Γιατί εγώ λέει το μπάσκετ πολύ. Έτσι. Που τότε δεν ήταν τόσο πολύ το μάρκετ σε αυτό το κομμάτι, όπω βλέπει τώρα, α που πήγε ο Ντουράντα και αυτό πήγε στην Ταϊβάν και έπαιξε μπάσκετ. Ο Έρβινγκ πάει αλλού. Mm -hmm. Ήταν η τρέλα του Τζόρνταν, ρε μου, ότι δεν ήθελε να τον κόβει η ομάδα το μπάσκετ όταν δεν έχει αγώνε. Γιατί ναι. πολλέ ομάδε φοβούνται, εντάξει, τότε φοβόταν τον Τζόρνταν να τον αφήσει να πάει παίξει σε κανένα playground, να βρεθεί 250 κιλά να τον δώσει καμία. Ναι. Έτσι, το ότι αφήνει το Μιλγόκη τον Αντοκούμπο να πάει στην Κίνα το κάνει γιατί κερδίζει και αυτό. Σαν μπραντή. Δεν μπορεί όμω εσύ να ζητά να έρθει ένα τέτοιο που παίρνει τζάμπα. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι η εθνική ομάδα, αλλά και οι άλλοι έχουν κάνει μια επένδυση εκατομμυρίων. Εδώ, προαγαπητέ μου πρόεδρε, παίχτε που παίζουν σε ελληνικέ ομάδε να έρχονται στην εθνική. Ο Αντοκούμπο mm. επήραξε. Εδώ σταματήσανε οι παίκτε τα 30 του χρόνια να παίζουν την εθνική ομάδα και παίζανε με τι ομάδε του. Μα τι το κούμπο επήραξε. Και δεν είπαμε τότε τίποτα την ώρα που ο Νοβίτσκι έπαιζε μέχρι τα 40 του, και ο Γκασόλ, και ο Ναβάρο, και ο Πάρκερ. Μα τι το κούμπο επήραξε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βρει ένα άλλο τρόπο προσέγγιση με τον Μιλυγόκη. Να, να, να πάει στην άκρη αυτό το απαρχαιωμένο κομμάτι τη ομοσπονδία, να μπει κάποιο καινούριο να μιλήσει με, το, με τον Μιλυγόκη, να βρει τη λύση. Και με το κάθεμε λίγο εκεί. Ναι, εντάξει, τώρα λε, κάνει μια κουβέντα τώρα θα μου πει. Γιατί αυτό θα το δούμε μπροστά μα και με τον Τάλλα, λέω εγώ. Καλώ με τον Αβάτο, με τον Κώστα ένα άλλο κουμπό. Θα το βρούμε μπροστά μα στα επόμενα χρόνια. Ε, πάει αν καλά, όντως. πάει καλά ο Κώστατ, ένα άλλο κουμπό. Ε. Και εκεί θα έχουμε θέμα με τον Τάλλα. Που τον Τάλλα είναι σκληρό. Το ξέρουν οι Γερμανοί καλά. Πόσο σκληρό είναι τον Τάλλα σε θέμα Νοβίτσκι με τον Κιούμπαν που είναι και τρελάρα. <laughs> Ναι. Οι Γερμανοί πλήρωναν τεράστια αποζημίωση. Ασφάλεια, μάλλον να πω, όχι αποζημίωση. Ασφάλεια. Δέσμευαν τεράστιο ποσό σαν ασφάλεια στην περίπτωση που χτυπήσει ο Νοβίτσκι. Ναι. Και βέβαια έμπαινε και ο Νοβίτσκι στην όλη παρέξίσωση που έλεγε τον Κούμπαν θέλω να παίξω. Έτσι. γιατί παίζει και αυτό το ρόλο. Και η επιθυμία του αθλητή να παίξει στην ομάδα. Έτσι κάποτε οι Σέρβοι, όσο και να παρακολουθήσει η Ομοσπονδία, οι λένε δεν παίζω. <laughs> και α του άφηναν οι ομάδε χωρί αποζημιώσει και ασφάλειε. Λέ. Λένε δεν θέλουν να παίξουν στην εθνική Μάλιστα. Λοιπόν, λοιπόν αυτά. αυτά από εμά. Ραντεβού ξανά εδώ την Τρίτη. Δεν έχει τρίτη. Πάω, Βασιλεία. <laughs> δεν έχει. Τετάρτη <laughs> θα είμαστε από εβδομάδα. Τετάρτη, εδώ. ούτε Τετάρτη θα τετάρτη έχει. έχει. Τετάρτη έχει. Άρει άκρη. 25. 25. Άρει άκρη. Τετάρτη, τετάρτη. είναι και γινό Τετάρτη. Μπάσκετ είσαι σε μια εβδομάδα, παιδιά. Λοιπόν. Νομίζω ότι επόμενη Πέμπτη πάμε μπάσκετ και ζητικά μα τον πράγμα. Ωραία, μέχρι ε, Εντάξει, τότε, τώρα... θα έχουμε θα έχουμε ναι, τότε θα έχουμε ανακοινώσει. Τα... Θα έχουμε, ναι, τα... να πούμε πολλά μέχρι τότε. Τα ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι. Περιμένουμε και εμεί να μπει ο Αύγουστο σιγά σιγά μετά τα μέσα Αυγούστου να ξεκινήσουν και δικέ μα προετοιμασίε. Τα, έτσι. Φι... Έτσι. τα φιλικά που θα μα απαγορεύουν να πηγαίνουμε πάλι. <laughs> 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 και ούτω έτσι. έτσι. <laughs> ναι. Πάλι. Λοιπόν, αυτά συντονισμένη μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθήνω ο Σποδόπουλο Μπαλαντέρ μέχρι και τι 12. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.